Καλησπέρα σας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε στην εκδήλωσή μας για την ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Φλόρινας. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι προσκεκλημένοι. Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα τον Δήμαρχο για ένα σύντομο χαιρετισμό. Καλησπέρα σας, κύριε Βουλευτά, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου και δεύτερου βαθμού αυτοδιοίκησης, κύριε Πρόεδρε του Εργατικού Κέντρου, με ιδιαίτερη χαρά και εγώ και ικανοποίηση σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση παρουσίασης και διαβούλευσης της πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Φλόρινας. Θέλω να ευχαριστήσω τους αξιόλογους ομιλητές του πάνελ. Η μεταλιγνητική εποχή και η ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου μας απαιτεί την εκμετάλλευση όλων των πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Ο τουρισμός αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων και βοηθά στην ανάπτυξη των περιοχών, είτε με την βελτίωση του βιωτικού επίπεδου του ντόπιου πληθυσμού, ή με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την βελτίωση υποδομών ή και με τις αναδυόμενες ευκαιρίες για επενδύσεις. Οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και η εναρμόνισή τους με τις αρχές της αγιοφορίας και της βιωσιμότητας συνιστούν μια αμφίδρομη σχέση με την έννοια της ανάπτυξης. Αποτελούν ένα νέο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης που προσελκύει τουρίστες με ειδικά ενδιαφέροντα που αναζητούν ένα διαφορετικό τρόπο διακοπών. Ο Δήμος Φλόρινας, με τη γεωπολιτική του θέση, τη χαρακτηριστική αναλλαγή των τεσσάρων εποχών, τη γαστρονομία, το φυσικό πλούτο, την πολιτιστική παράδοση και κληρονομιά, ενδείκνυται για την ανάπτυξη τέτοιων μορφών τουρισμού καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, για ανθρώπους που αναζητούν την αυθεντικότητα, την επαφή με τη φύση, την προστασία της τοπικής κουλτούρας, την αποφυγή των κοσμικών περιοχών. Επειδή ένας Δήμος δεν πρέπει απλώς να ισχυρίζεται ότι είναι μοναδικός, αλλά πρέπει να αποδείξει ότι είναι μοναδικός, τα τρία τελευταία χρόνια η Δημοτική Αρχή, παρά την πανδημία που μας ταλαιπώρησε 2,5 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα φυσικά και ανθρωπογενή πλεονεκτήματα της περιοχής, αναπτύσσει μια σημαντική πρωτοβουλία, επιχειρώντας μια ολιστική προσέγγιση σχεδιασμού των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής. Τα χρησιμοποιεί ως στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας νέας ταυτότητας του Δήμου και προσέλκυσης επισκεπτών. Βέβαια, είναι σαφές πως τα αποτελέσματα μιας τέτοιας προσπάθειας απαιτούν χρόνο, επιμονή και σκληρή εργασία. Εμείς όμως είμαστε δεσμευμένοι σε αυτό που εργαζόμαστε, δηλαδή για την ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής μας και σε αυτή την προσπάθεια σας χρειαζόμαστε όλους. Χρειαζόμαστε την εμπειρία σας, την τεχνογνωσία σας, την αλληλεπίδραση και την ανατροφοδότηση. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντική όχι μόνο η παρουσία σας εδώ, αλλά και η ενεργή συμμετοχή σε όλη αυτή τη διαδικασία της εκδήλωσης. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Θα ήθελα να καλέσω και τον βουλευτή κύριο Αντωνιάδη για ένα χαιρετισμό. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εκφράζω και εγώ με τη σειρά μου τη χαρά μου που παρευρίσκομαι σε αυτή τη σημαντικότατη εκδήλωση του Δήμου Φλόρινας. Το θέμα της ταυτότητας των πόλεων και προκειμένου της πολιτιστικής ταυτότητας της Φλόρινας, της πόλης μας, είναι ένα θέμα σημαντικότατο. Είναι ένα θέμα το οποίο επηρεάζει περισσότερο ή λιγότερο, άμεσα ή έμεσα, όλες τις εκφάσεις της ζωής. Της πολιτιστικής, της κοινωνικής, της οικονομικής και βεβαίως της τουριστικής, και έρχεται και να κουμπώσει και να δέσει με αυτό που συζητήσαμε στο πρόσφατο παρελθόν, προ μερικών εβδομάδων, με την έλευση του Υπουργού του κ. Κικίλια. Περιμένουμε την παρουσίαση αυτής της μελέτης, της διαβούλευσης, για να έρθει το κλιμάκιο των επιστημόνων, το οποίο θα συμβάλλει και αυτό στην κοινή μας προσπάθεια για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Θα λάβει λοιπόν σοβαρά υπόψη τη διαβούλευση και την πρόταση του Δήμου Φλόρινας και θα κάνει τις δικές τους προτάσεις για την κοινή μας προσπάθεια για αυτό που ανέφερα, την τουριστική ανάπτυξη. Με αυτά τα ολίγα χαιρετίζω την παρουσία των αξιόλογων ομιλητών του πάνελ
και συγχαίρω τον Δήμαρχο τον Βασίλη τον Γιαννάκη και τους συνεργάτες του για μια ακόμα τέτοια πρωτοβουλία η οποία συμβάλλει στο κοινό ζητούμενο που είναι η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής. Ευχαριστώ πολύ. Θα καλέσουμε τον κύριο Σωτήρη Βόζδο, αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Αγαπητοί φίλοι και φίλες και φίλοι συμπατριώτες, η πολιτιστική ταυτότητα, μάλλον ο πολιτισμός, είναι αλληλένδετο με την καλλιτεχνία και συνηθίζουμε να λέμε ότι η Φλόρινα είναι η πόλη των καλλιτεχνών. Αυτό ναι, μεν το καταλαβαίνουμε εμείς, αλλά θα πρέπει και να το τεκμηριώσουμε. Και η τεκμηρίωση είναι αυτή η οποία σου δίνει τα εφόδια και σου ανοίγει και άλλους δρόμους ώστε να κατοχυρώσεις αυτούς εδώ τους τίτλους και να τους εκμεταλλευτείς εντός και εκτός εισαγωγικών σε μια τουριστική προβολή και σε μια τουριστική αξιοποίηση. Και είναι απαραίτητες αυτές εδώ οι μελέτες γιατί σου δίνουν εκείνα τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα. Δεν είναι εύκολος ο ανταγωνισμός, είναι απαραίτητη η επιστημονική προσέγγιση όλων των θεμάτων. Πάνω σε αυτήν εδώ την προσέγγιση, κύριε Δήμαρχε, είναι ένα σημαντικό βήμα για να αποκτήσει μια αναγνωρισμένη ταυτότητα η πόλη μας και κατ' επέκταση και ο νομός. Καλή συνέχεια στο εγχείρημα αυτό, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για τα επόμενα λίγα και πολλά χρόνια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Θα ξεκινήσουμε τώρα τη διεργασία της ημερίδας μας. Θα πάρει το λόγο ο κύριος Αναστασιάδης Ιωάννης, εκπρόσωπος της Δήμων Σύμβουλων Ανάπτυξης. Κύριε Ιωάννη, μπορείτε να πάτε στο βήμα. Θα μιλήσουν και οι δύο κυρίες, η κυρία Καϊφτσή Κατερίνα και η κυρία Ψαθά, θα βγει σε live streaming, θα την έχουμε από εικόνα εκεί. Και έπειτα θα ακολουθήσουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις και ό,τι άλλο επιθυμείτε. Καλησπέρα. Κύριε Βουλευτά, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι Δημοτικοί και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, υποθέτω, εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων της πόλης της Φλόρινας. Λέγομαι Γιάννης Αναστασιάδης, στην ειδικότητα είμαι περιφερειολόγος, εκπροσωπώ την ανάδοχο εταιρεία, την Δήμο Σύμβουλη Ανάπτυξης. Μαζί μου είναι η συνάδελφός μου η Κατερίνα Καταϊφτσή, μηχανικός χωροταξίας και περιφερειακής ανάπτυξης με μεταπτυχιακό στον τουρισμό στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και θα συνδεθεί αργότερα η Εύα Ψαθά, διδάκτορ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, μέλος της ομάδας μελέτης της εταιρείας μας, προκειμένου να παρουσιάσουν και οι δύο τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης, γιατί σήμερα είμαστε στην πρώτη φάση της πράξης διαμόρφωσης πολιτιστικής ταυτότητας του Δήμου Φλόρινας, η οποία χρηματοδοτείται από την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, δηλαδή από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας. Εγώ θα ήθελα να πω με δύο λόγια το υπόβαθρο, το πώς φτάσαμε σήμερα να συζητούμε για την πολιτιστική ταυτότητα. Είναι αυτό που είπε κάποιος από τους αξιωματούχους της πόλης πριν, ότι η Φλόρινα είναι η πόλη του πολιτισμού. Άρα λοιπόν η πολιτιστική ταυτότητα είναι ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το δούμε παρά μόνο σε απόλυτη συνάρτηση με τον τουρισμό. Δηλαδή η πολιτιστική ταυτότητα αποτελεί ένα ισχυρό συστατικό μέρος της τουριστικής ταυτότητας της πόλης. Και δεν μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό. Οπότε Μιρέα, σήμερα συζητώντας για την πολιτιστική ταυτότητα θα έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας όλη τη διάρκεια της συζήτησης ότι συζητούμε και για τον τουριστικό σχεδιασμό και αυτό είναι μοιραίο. Άλλωστε, τούτο αποτελεί διαχρονικά και ένα στόχο πολιτικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελικά όλων των διαρθρωτικών προγραμμάτων που έχει υλοποιήσει και θα υλοποιεί και η χώρα μας. Η πολιτιστική ταυτότητα προέκυψε μέσα από μια ιονή αναθεώρηση της στρατηγικής βιώσιμης αστικής ανάπτυξης που επιχείρησε ο Δήμος Φλόρινας την προηγούμενη περίοδο, επιχειρώντας να προσεγγίσει αυτό που είπε ο Δήμαρχος με έναν ολιστικό τρόπο το ζήτημα της πολιτιστικής ταυτότητας. Άρα λοιπόν η διαμόρφωση πολιτιστικής ταυτότητας ως πράξη η οποία χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας συνοδεύεται από μια σειρά επιμέρους άλλες πράξεις οι οποίες επιχειρούν να αναδείξουν
την ταυτότητα με αυτόν τον ελιστικό τρόπο. Θυμίζω ότι, για παράδειγμα, το έθιμο των φωτιών της Φλόρινας χρηματοδοτήθηκε από την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Ο κινηματογράφος, επίσης, η Biennale Γλυπτικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, επίσης. Άρα, λοιπόν, είναι μια σειρά από πράξεις οι οποίες στοχεύουν σε αυτήν ακριβώς την ολιστική προσέγγιση. Όμως, εάν δεν υπήρχε ο σχεδιασμός της πολιτιστικής ταυτότητας, θα συζητούσαμε για μια σειρά από σπασματικές πράξεις που τελικά στο τέλος της ημέρας δεν αρθρώνονται σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα. Άρα, λοιπόν, η ταυτότητα, η πολιτιστική ταυτότητα απαιτεί ένα σχεδιασμό. Πώς φτάσαμε σήμερα εδώ? Διαμορφώσαμε μια σειρά από παραδοτέα, τα οποία στο τέλος κατέληξαν στο στρατηγικό σχέδιο πρόθεσης. Το πρώτο παραδοταίο αφορούσε στην καταγραφή και αξιολόγηση, κριτική αξιολόγηση όπως λέμε εμείς, όλων των άειλων και υλικών πολιτιστικών πόρων της Φλόρινας. Το δεύτερο ήταν η ανάλυση του ανταγωνισμού και της αριστείας. Η Φλόρινα δεν είναι μία πόλη η οποία παίζει σε ένα γήπεδο χωρίς παίκτες. Υπάρχουν πολύ ισχυροί ανταγωνιστές, τους οποίους πρέπει να ανταγωνιστεί. Είμαστε στο χωρικό ανταγωνισμό εδώ και δεκαετίες. Δηλαδή, πρέπει να ανταγωνιστούμε την Καστοριά, πρέπει να ανταγωνιστούμε την Έδεσα. Μια σειρά από προορισμούς, οι οποίοι ενδεχομένως να έχουν και καλύτερη θέση από τη Φλόρινα στον ανταγωνισμό. Άρα, λοιπόν, αναλύσαμε τον ανταγωνισμό, είδαμε πώς διαμορφώνεται αυτή την περίοδο ο χωρικός ανταγωνισμός. Είδαμε όμως και την αριστεία, δηλαδή αναζητήσαμε εκείνες τις περιπτώσεις των πόλεων που κάνουν καλά τη δουλειά τους, ούτως ώστε να δούμε ποια είναι η απόσταση που μας χωρίζει από αυτό που κάποιος θα μπορούσε να το θεωρήσει ως βέλτιστη πρακτική. Το τρίτο που κάναμε ήταν μια πρωτογενής έρευνα. Ήταν πάρα πολύ σημαντική και οφείλω να σας πω ότι βρεθήκαμε σε μια ευχάριστη έκπληξη από τη στιγμή που αναρτήθηκε το ερωτηματολόγιο με το οποίο διενεργήθηκε η πρωτογενής έρευνα. Αν θυμάμαι καλά, σε πολύ λίγες μέρες είχαμε πάνω από 300 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια, στοιχείο το οποίο δείχνει ότι υπάρχει ένα έντονο και σημαντικό ενδιαφέρον. Επίσης, κάναμε μία δευτερογενή έρευνα προκειμένου να δούμε το πώς πολύ σημαντική, να το πω εντός αγωγικών, ίσως να είναι και αδόκιμο, αλλά θα μου το συγχωρέσετε, πολύ ισχυροί παίκτες στον χώρο του πολιτισμού, της πολιτιστικής δημιουργίας, της ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας, αντιλαμβάνονται την ταυτότητα μέσα από την διαδικασία των συνεντεύξεων. Επίσης, προχωρήσαμε στην καταγραφή και κριτική αξιολόγηση των αρχιτεκτονικών πόρων της πόλης, διότι η αρχιτεκτονική κληρονομιά είναι ένα συστατικό μέρος της πόλης της Φλόρινας, είναι μια πολύ ισχυρή βάση, η οποία πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη και ενδεχομένως και στη νέα στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, ίσως πρέπει με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο το κρίσιμο αυτό ζήτημα της διατήρησης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς να απαντηθεί. Άρα, λοιπόν, κάναμε και την καταγραφή και κριτική αξιολόγηση και των αρχιτεκτονικών πόρων και όλο αυτό ήρθε και τροφοδότησε το στρατηγικό σχέδιο πρόθεσης. Το στρατηγικό σχέδιο πρόθεσης της πολιτιστικής ταυτότητας της Φλόρινας. Δεν τελειώνει εδώ η προσπάθεια, εδώ τελειώνει η δουλειά η δική μας. Από σήμερα ξεκινά η δουλειά της εφαρμογής της πολιτιστικής ταυτότητας. Όμως, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εφαρμογή, να εκκινήσει και να ολοκληρωθεί η εφαρμογή της πολιτιστικής ταυτότητας, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι η δημόσια διαβούλευση. Αυτή η σημερινή, φιλόδοξα να το πω έτσι, συμμετοχική μέθοδος προκειμένου για την οριστικοποίηση της δουλειάς. Εμείς φιλοδοξούμε να αντιμετωπίσετε αυτά τα οποία σήμερα θα παρουσιάσουμε με μια πολύ κριτική ματιά και με μια διάθεση αμφισβήτησης, ούτως ώστε να επιβεβαιώσουμε κι εμείς ότι δεν κάναμε πολλά λάθη ή κάναμε και πρέπει να τα διορθώσουμε. Λοιπόν, άρα, λοιπόν, θέλουμε την κριτική σας ματιά, την αυστηρή σας ματιά θα το έλεγα, ούτως ώστε αμέσως μετά να πάρουμε τα συμπεράσματα από τη σημερινή δουλειά, να ολοκληρώσουμε τα παραδοτέα μας και να δώσουμε τη σκυτάλη στην β' φάση, όπου θα πάμε πια στην εφαρμογή της πολιτιστικής ταυτότητας, όπου και εκεί υπάρχει μια σειρά πολύ, πολύ ενδιαφέρουσες ενέργειες, όπως για παράδειγμα η διαμόρφωση του λόγκο, του σλόγκαν της πόλης,
το δίκτυο πολλαπλασιαστών του μηνύματος, της, αυτού του καινούριου μηνύματος της πόλης κτλ. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Θα παρακαλούσα για την υπομονή σας, γιατί η δουλειά που έχει γίνει είναι πολύ σημαντική και σε βάθος, οπότε οι παρουσιάσεις ίσως να δοκιμάσουν λίγο την αντοχή σας. Άρα λοιπόν θα υποστείτε τις δύο εξαιρετικές συγγήτριες για κάποιο χρονικό διάστημα. Εκτιμούμε ότι δεν θα πάρουν οι δυο μαζί πάνω από 40 λεπτά. Άρα λοιπόν σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την υπομονή σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Αναστασιάδη. Το λόγο έχει η κυρία Καταϊφτσή Κατερίνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ακούγομαι? Ωραία. Καλησπέρα και από μένα. Εγώ από τη μεριά μου θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα της έρευνας που έγινε για την ταυτότητα της Φλόρινας. Ξεκινώντας... Μισό λεπτάκι. Ένα λεπτάκι, παρακαλώ. Όπως αναφέρθηκε και ο κύριος Αναστασιάδης, η παρουσίαση υλοποιείται στο πλαίσιο του έργου με τον τίτλο «Πολιτιστική ταυτότητα του Δήμου Φλόρινας», το οποίο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020. Αφορά την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου προώθησης της ταυτότητας της Φλόρινας, δίνοντας όμως έμφαση στην πολιτιστική της κληρονομιά. Το έργο περιλαμβάνει την αποτύπωση των δυνατών και αδύναμων στοιχείων του Δήμου, την ανάλυση των προκλήσεων που παρουσιάζονται, τη διατύπωση μιας στρατηγικής branding και κατ' επέκταση τα αναπτυξιακά εργαλεία επικοινωνίας και το δημιουργικό σχεδιασμό. Λίγο πολύ έγινε αναφορά στα βήματα που ακολουθήθηκαν στα πλαίσια της έρευνας. Θα προχωρήσουμε με την πρώτη έρευνα που αφορούσε την ταυτότητα της Φλόρινας. Υλοποιήθηκε μία πρωτογενής έρευνα που βασίστηκε σε ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Τα ερωτηματολόγια σχεδιάστηκαν προσανατολίζονταν προς τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ενώ σχεδιάστηκαν και ερωτηματολόγια υπό τη μορφή συνεντεύξεων και απευθύνονταν σε επιχειρηματίες και φορείς της περιοχής. Διαχύθηκαν και τα δύο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου Φλόρινας, το Facebook, τον τοπικό ηλεκτρονικό τύπο και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Και στην περίπτωση των συνεντεύξεων, διαχύθηκαν και με πόρτα-πόρτα διαδικασία σε φορείς εστίασης του τουρισμού και της εστίασης. Συνολικά, λάβαμε 318 ερωτηματολόγια προς κατοίκους επισκέπτες και 62 συνεντεύξεις. Λίγο σχετικά με το προφίλ των ερωτώμενων, ως προς το πρώτο ερωτηματολόγιο, το 73% των ερωτηθέντων ήταν κάτοικοι της περιοχής, της Φλόρινας, του Δήμου, και όσοι δεν ήταν κάτοικοι, απάντησαν το 94,3% έχει δηλώσει ότι την έχει επισκεφθεί, ενώ μόνο το 5,7% δήλωσε ότι δεν την έχει επισκεφθεί καθόλου. Από αυτούς που την έχουν επισκεφθεί, οι περισσότεροι προέρχονται από την Κεντρική και Δυτική Μακεδονία και από την Αττική. Την τελευταία φορά που την επισκέφθηκαν ήταν τον τελευταίο χρόνο, και κυρίως την επισκέφθηκαν γιατί είναι ο τόπος καταγωγής τους, είτε υπάρχουν συγγενείς και φίλοι για τους οποίους έχουν έρθει στο Δήμο. Σημαντικό στοιχείο να κρατήσουμε είναι ότι μόνο το 10,4% επισκέφθηκε την πόλη για λόγους αναψυχής. Επιπλέον, αυτοί που απάντησαν ότι δεν έχουν επισκεφθεί ποτέ τη Φλόρινα, το 85,7% δήλωσε ότι θα ήθελε να την επισκεφθεί, απλά δεν έχει τύχει ακόμα.
Σχετικά με το προφίλ των επιχειρηματιών και των φορέων που απάντησαν στις συνεντεύξεις, να πούμε ότι οι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων προέρχονταν κυρίως από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου, των προσωπικών υπηρεσιών και της εστίασης, ενώ από τους εκπροσώπους φορέων της πόλης, οι περισσότεροι προέρχονταν από τον κλάδο του τουρισμού και του πολιτισμού. Κάποια βασικά συμπεράσματα από τις ερωτήσεις που είχαν να κάνουν με την ταυτότητα της πόλης, του Δήμου Φλόρινας, καταγράφονται στην παρούσα διαφάνεια. Στην ουσία, οι ερωτώμενοι περιγράφουν την πόλη ως πόλη του χειμώνα, ως πράσινη, ορεινή, πόλη στα σύνορα και χριστουγεννιάτικο προορισμό. Η εικόνα που τους έρχεται στο μυαλό όταν ακούν τη λέξη Φλόρινα είναι οι χριστουγεννιάτικες φωτιές, ο χειμώνας και το κρύο, οι πρέσπες, ο σακουλέβας και οι πιπεριές. Τα δυνατά στοιχεία που εντοπίζουν στον Δήμο Φλόρινας είναι το φυσικό περιβάλλον, η γραφικότητα σε συνδυασμό με το σακουλέβα ποταμό και τα αρχοντικά και οι πρέσπες, ενώ σε μια επιδιωκόμενη στρατηγική προώθησης θα επιθυμούσαν η Φλόρινα να προβληθεί ως πόλη του χειμώνα, πράσινη, χριστουγεννιάτικος προορισμός, πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, παραδοσιακή και φιλόξενη. Οι αγορές στόχοι που θα ήθελαν να προσελκύσει μια επιδιωκόμενη στρατηγική είναι οι επισκέπτες, τουριστικές και πολιτιστικές επενδύσεις και νέους κατοίκους, παύλα φοιτητές. Κάποια βασικά αποτελέσματα που είχαμε κυρίως από τα ερωτηματολόγια που απαντήθηκαν από τους επιχειρηματίες έχουν να κάνουν με κάποιους τομείς του Δήμου, όπως είναι για παράδειγμα η οικονομία και η ανάπτυξη της περιοχής. Σε αυτό το τομέα θεωρούν ως πλεονέκτημα τη διασυνοριακή θέση της Φλόρινας, το οποίο δεν ήταν αναμενόμενο σαν αποτέλεσμα, και ως μειονέκτημα τις ευκαιρίες απασχόλησης, οι οποίες είναι περιορισμένες, και το μέγεθος της τοπικής αγοράς. Ως προς την ποιότητα ζωής, πλεονέκτημα θεωρούν την ελκυστικότητα του ευρύτερου φυσικού περιβάλλοντος και αντίθετα ως μειονέκτημα το κόστος διαβίωσης. Στον τομέα του τουρισμού και πολιτισμού, πλεονέκτημα θεωρούν την πολιτιστική κληρονομιά και τις υποδομές εστίασης. Αντίθετα, οι πολιτιστικές εκδηλώσεις θεωρούν ότι δεν είναι επαρκείς και στο βαθμό που θα επιθυμούσαν. Σε έναν επιδιωκόμενο στρατηγικό σχεδιασμό, επιθυμούν τα είδη του τουρισμού που θα ήθελαν να αναπτυχθούν περισσότερο, είναι ο γαστρονομικός και εινικός τουρισμός, ο τουρισμός πέθριων αθλητικών δραστηριοτήτων, ο πολιτιστικός τουρισμός, ο οικογενειακός και εγχώριος και ο αγροτουρισμός. Κάποια επίσης σημαντικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα είναι ότι το 80,6% των ερωτώμενων θεωρεί ότι η Φλόρινα δεν προβάλλεται σχεδόν καθόλου προς τα έξω. Και το 62,9% θεωρεί ότι μια στρατηγική branding για τη Φλόρινα θα ήταν πολύ σημαντική. Σε γενικές γραμμές θεωρούν ότι η Φλόρινα είναι μια όμορφη πόλη με πολλά κρυμμένα μυστικά, τα οποία όμως δεν είναι γνωστά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πόλη θεωρείται αρκετά απομονωμένη και μακριά από τα κέντρα ανάπτυξης της χώρας, αλλά η διασυνοριακότητά της δεν αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξή της. Και επιπλέον, όσον αφορά το κρύο και την απόσταση, ως ανασταλτικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της περιοχής, υπήρχαν διφορούμενες απόψεις. Κάποιοι θεωρούσαν ότι είναι αρνητικά χαρακτηριστικά και κάποιοι όχι και τόσο. Οι προκρινόμενες ταυτότητες που προέκυψαν από όλη αυτή την έρευνα ήταν ότι η Φλόρινα θα μπορούσε να προωθηθεί ως ένας ορεινός φυσιολατρικός προορισμός, ως ένας χριστουγεννιάτικος προορισμός, γραφικός προορισμός και ως πόλη των τεχνών και του πολιτισμού και γαστρονομικός εινοτουριστικός προορισμός. Βάσει των παραπάνω ταυτοτήτων, προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε ποιοι είναι οι άλλοι
άλλες πόλεις, άλλοι προορισμοί που θα μπορούσαν σε κάποιο βαθμό να είναι ανταγωνιστικοί για τη Φλόρινα ή και να αποτελέσουν και καλά παραδείγματα προς μίμηση σε έναν περχόμενο σχεδιασμό. Από την αναζήτηση που έγινε, βρήκαμε ότι ορεινοί προορισμοί που θα μπορούσαν να ανταγωνιστούν τη Φλόρινα είναι η Καστοριά και το Καρπενήσι. Με την Καστοριά, μάλιστα, δεδομένου ότι έχει αρχίσει να αναπτύσσει και τη δική της στρατηγική branding το τελευταίο χρόνο, να είναι ένας νέος παίκτης στα πλαίσια του ανταγωνισμού. Ως προς το χριστουγεννιάτικο χαρακτήρα και την ταυτότητα, καταγράφηκαν η Δράμα και τα Τρίκαλα. Με τα Τρίκαλα να θεωρούνται ως μια καλή πρακτική, την οποία θα έπρεπε η Φλόρινα να δει ως παράδειγμα προς μίμηση, αν ήθελε να κατευθυνθεί προς την ανάπτυξη αυτού του πακέτου τουρισμού. Και δεδομένου ότι τα Τρίκαλα τα τελευταία χρόνια έχουν δείξει σημαντική άνοδο, είναι στην πρώτη θέση ως χριστουγεννιάτικος προορισμός, θα έπρεπε να ληφθεί κάπως υπόψη. Όσον αφορά το γραφικό χαρακτήρα άλλων προορισμών, η Καστοριά και η Έδεσσα θεωρούνται ανταγωνιστές. Και να αναφερθούμε λίγο στην ταυτότητα, την πρόθεση του πολιτιστικού, την πολιτιστική ταυτότητα που επιδιώκουμε να προωθήσουμε. Γενικότερα στην Ελλάδα υπάρχουν πολλοί προορισμοί που διακρίνονται για τον πολιτισμό τους. Δεν είναι κάποιος έντονα ξεκάθαρα πολιτιστικός προορισμός. Ωστόσο, θεωρήσαμε ότι στην περίπτωση αυτού του σχεδίου η Ελευσίνα θεωρείται ένα παράδειγμα προς μίμηση για τη Φλόρινα. Για ποιο λόγο? Γιατί η Ελευσίνα μέχρι προσφάτως είχε μια κληρονομιά η οποία δεν ήταν πολύ αναγνωρίσιμη. Και δεδομένου το ότι φέτος, το 2023, έχει τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης, προσπάθησε να αναδείξει αυτή την πολιτιστική κληρονομιά. Θεωρούμε ότι και η Φλόρινα, εάν αξιοποιήσει έναν τέτοιο θεσμό ή κάποιον ανάλογο θεσμό, να μπορέσει να προβάλλει την πολιτιστική εικόνα που δεν έχει μπορέσει μέχρι τώρα να προβάλλει προς τα έξω. Τέλος, ως προς το γαστρονομικό κομμάτι, να πούμε ότι υπάρχουν πολλοί προορισμοί που είναι φημισμένοι για τη γαστρονομία τους, όχι κάποιος ιδιαίτερα αναγνωρίσιμος στο βαθμό που να πούμε ότι είναι ένας γαστρονομικός προορισμός. Ωστόσο, καταγράψαμε την Πελοπόννησο ως ένα παράδειγμα προς μίμηση στον τομέα του εινοτουρισμού, δεδομένου ότι όλη η περιοχή έχει προσπαθήσει να αναδείξει οργανωμένα και σχεδιασμένα το προϊόν της στο εξωτερικό. Και συνεπώς θα μπορούσε να είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση και για την περίπτωση της Φλόρινας. Μια άλλη έρευνα που έγινε στο πλαίσιο του έργου ήταν η καταγραφή των πολιτιστικών πόρων του Δήμου Φλόρινας. Στην έρευνα αυτή καταγράφησαν 17 υλικοί και 11 άλλοι πολιτιστικοί πόροι του Δήμου Φλόρινας και 6 υλικοί και 7 άλλοι της ευρύτερης περιοχής. Για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε καλύτερα αυτούς τους πόρους, προκρίναμε μόνο αυτούς που αφορούσαν το Δήμο Φλόρινας, αυτούς που μας ενδιέφεραν στην ουσία, για να δούμε τη δυναμική τους. Στον πίνακα που φαίνεται, είναι οι πόροι που καταγράφησαν, είναι κυρίως η υλική κληρονομιά της Φλόρινας, είναι κυρίως η αρχιτεκτονική της κληρονομιά, τα μουσεία της, οι συλλογές της, τα οθωμανικά μνημεία της και θρησκευτική ναή. Ενώ στην άλλη πολιτιστική κληρονομιά έχουμε κάποιες εκδηλώσεις με τις χριστουγεννιάτικες φωτιές σαν την πιο αναγνωρίσιμη εκδήλωση πολιτιστική και κάποιους φορείς που φέρουν πολιτισμό όπως είναι η Δημόσια Βιβλιοθήκη, το ΟΔΙΟ, η Φιλαρμονική του Δήμου Φλόρινας κτλ. Από την καταγραφή αυτών των πόρων
βάσει αυτής της καταγραφής σχεδιάστηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνονταν στους εκπροσώπους φορέων που διαχειρίζονται αυτούς τους πόρους. Οι εκπρόσωποι που συμμετείχαν θεωρούν ότι το διοικητικό και νομικό καθεστώς των πόρων τους συμβάλλει σημαντικά στην ανάδειξή τους. Ωστόσο, η πρόθεσή τους είναι ιδιαίτερα αδύναμη. Επίσης, θεωρούν ότι οι πόροι δεν συμβάλλουν σημαντικά στην τοπική και υπερτοπική οικονομία, αλλά έχουν σημαντικό περιθώριο περαιτέρω τουριστικής αξιοποίησης. Στο ενδεχόμενο μιας προοπτικής διαχείρισης τους στο μέλλον, οι εκπρόσωποι θεωρούν ότι οι πόροι θα μπορούσαν σε μεγαλύτερο βαθμό να δημιουργήσουν πλούτο και να αυξήσουν το υπάρχον εισόδημα, αλλά θεωρούν ότι δεν θα επηρεαστούν τόσο οι θέσεις εργασίας, η ποιότητα ζωής και η τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού. Η τελευταία έρευνα που έγινε αφορούσε την καταγραφή των αρχιτεκτονικών πόρων του Δήμου Φλόρινας. Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι στην έρευνα δόθηκε έμφαση στην καταγραφή των διατηρηταίων κτηρίων του Δήμου και σε αυτήν καταγράφησαν 54 διατηρηταία κτίρια και ένας ιστορικός τόπος στο ιστορικό κέντρο της Φλόρινας. Σε γενικές γραμμές να πούμε ότι το 98% των μνημείων έχουν ως τύπο κήρυξης είναι νεότερα μνημεία, ενώ το 2% μόνο είναι αρχαία μνημεία. Τα μισά περίπου εξ αυτών είναι σε χρήση και τα υπόλοιπα είναι κενά και εγκαταλελειμμένα. Το 81% των κτηρίων τα έχουν ιδιώτες και το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών που είναι σε χρήση είναι επισκέψιμα, αλλά όχι επισκέψιμα για τουριστικούς λόγους. Για παράδειγμα, μπορεί να έχουν στο ισόγειό τους να είναι μια καφετέρια ή ένα φαρμακείο και να μπορεί κάποιος να μπει στο κτίριο για αυτό το λόγο, όχι για τουριστικούς επισκέψιμους σκοπούς. Η κατάσταση των κτιρίων κρίθηκε από μέτρια έως και κακή. Η προσβασιμότητα επίσης σε πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολη σε αυτά και η πρόσβαση για μέα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σε γενικές γραμμές να πούμε ότι τα βασικά πλεονεκτήματα της Φλόρινας είναι κυρίως το πολιτιστικό της απόθεμα, όπως καταγράφηκε και στην έρευνα, η αρχιτεκτονική της κληρονομιά και η γραφικότητα που αυτή της αποδίδει, το οικοπολιστικό της απόθεμα της ευρύτερης περιοχής, η γαστρονομία, οι τοπικές εκδηλώσεις, οι σύλλογοι, ο αριθμός των οποίων είναι αρκετά μεγάλος συγκριτικά με την πόλη και την περιοχή. Η υπάρχουσα προβολή επίσης της πόλης μέσα από τα κινηματογραφικά πλάνα του Θεόδωρου Αγγελόπουλου είναι ένα δυνατό στοιχείο, το οποίο θα αξίζει να αναφερθεί, και όπως επίσης και η σύνδεση της πόλης με γνωστούς φημισμένους οικαστικούς καλλιτέχνες. Αντίθετα, αδυναμίες του Δήμου Φλόρινας είναι κυρίως η εσωστρέφεια της περιοχής, της πόλης, του Δήμου, η συρρήκνωση της πολιτιστικής δραστηριότητας τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα, τα πολλά και κενά εγκαταλελειμμένα διατηρηταία κτίρια ή και η μη συνεχής και καθημερινή λειτουργία των πολιτιστικών χώρων που υπάρχουν στην περιοχή, η ελλείψη οικονομικούς πόρους και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και γενικότερα η περιορισμένη προβολή της Φλόρινας ως προορισμός. Να πούμε ότι οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται είναι η αξιοποίηση ενδεικτικά των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων, οι συνέργειες με τις χώρες στα Βαλκάνια, δεδομένες τις γεωγραφικές θέσεις της πόλης ως διασυνοριακή, θα μπορούσε να αξιοποιήσει τις συνεργασίες αυτές. Η δυνατότητα αξιοποίησης θεσμών, όπως είπαμε και προηγουμένως, η
πολιτιστική, ο τίτλος της πολιτιστικής πρωτεύουσας θα μπορούσε να είναι ένα ενδεχόμενο πλάνο για τον Δήμο Φλόρινας. Και στην αντίπερα όχθη ως απειλές καταγράφονται κυρίως ο υπάρχουν ανταγωνισμός από προορισμούς, όπως είναι η Καστοριά, είναι και τα Γιάννενα, η Έδεσα. Οι αποσπασματικές παρεμβάσεις χωρικά και σχεδιαστικά, οι γραφειοκρατικές αγγυλώσεις και γενικότερα η έλλειψη ισχυρής συνεργατικής κουλτούρας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Συμπερασματικά και για να μην σας κουράζω άλλο, αναφερθήκαμε σε κάποιες ταυτότητες που, που μέσα από την έρευνα αναδείχθηκαν για τη Φλόρινα. Η Φλόρινα ως ορεινός φυσιολατρικός προορισμός έχει να αναδείξει το πλούτο και το πλούσιο φυσικό περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής, περιλαμβανομένης των Πρεσπών, του Νυμφαίου, του Καϊμάξαλαν, της Λίμνας Αμιντέου κτλ. Ως χριστουγεννιάτικος προορισμός έχει να αναδείξει χριστουγεννιάτικα έθιμα και σε συνδυασμό με το κρύο, το χειμώνα, την ομίχλη που είναι... που συνδέεται, ταυτίζεται, θα μπορούσε να τα προωθήσει σαν ένα πακέτο τουριστικό. Ως γραφικός προορισμός μπορεί να προωθήσει την αρχιτεκτονική της κληρονομιά και σε συνδυασμό με τον ποταμό Σακουλέβα, το λόφο του Αγίου Παντελεήμωνα να δημιουργήσουν ένα ιδιαίτερα γραφικό σκηνικό που έντονο να προβληθεί προς τα έξω. Ως πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, μπορεί να προωθήσει την πολιτιστική της κληρονομιά με έμφαση τις οικαστικές της τέχνες και ως γαστρονομικός, είναι τουριστικός προορισμός, μπορεί να προβάλλει την γαστρονομική της παράδοση με βάση της το ισχυρό μπραντ Πιπεριές Φλωρίνης και κατ' επέκταση άλλα τοπικά προϊόντα όπως είναι τα φατσόλια Πρεσπών, το ξινό μαύρο κρασί και άλλες τοπικές γεύσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Θα ακολουθήσει το στρατηγικό σχέδιο προώθησης που έχει σχεδιαστεί από την Εύα την Ψαθά. Και στο τέλος θα δούμε ερωτήσεις. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Καϊφτσή. Καταϊφτσή. Η κυρία Ψαθά μας ακούει. Εγώ σας ακούω πολύ καλά. Παρακολούθησα όλη την εκδήλωση. Θα ανοίξω λίγο το βίντεό μου για να με δείτε ότι είμαι εδώ. Και δεν σας έχω ξεχάσει, απλά το έχω κλειστό για να μπορώ να σας ακούω και να με ακούτε καλύτερα. Δεν σας βλέπουμε πολύ. Και θα μοιράσω τώρα, μόλις κλείσω την κάμερα, θα μοιράσω την παρουσίασή μου. Ωραία. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ. Θέλω απλά να μου επιβεβαιώσετε και ότι έχει ανέβει και το βλέπετε, γιατί ναι, μεν έχω ανοιχτό το YouTube, αλλά έχει μια χρονοκαθυστέρηση ολίγων λεπτών, οπότε δεν είμαι βέβαιη τι βλέπετε. Αν θέλετε λίγο να ανοίξετε όλη την οθόνη. Κάνει προβολή. Ωραία, ναι, εφόσον έχει ανεβεί το κάνω. Να το κάνω εννοείται σε προβολή παρουσίασης, έτσι, ναι, αυτό ναι. Εννοείται. Ναι, ναι. Τώρα. Όχι ακόμα. Όχι, αλλά εντάξει, και έτσι νομίζω. Και έτσι μπορούμε να το δούμε, όμως, άμα θέλετε ξεκινήστε. Ωραία. Εντάξει, θα ξεκινήσω λοιπόν. Ας το πιάσω από εκεί που η συνάδελφος, η φίλη μου και η συνάδελφος Κατερίνα Καταϊφτσή και πρώην φοιτήτριά μου στο Μεταπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, έκλεισε. Στην ουσία, εντάξει, είναι να σας παρουσιάσω, να γυρίσω στον, για να δείτε τον τίτλο, το στρατηγικό σχέδιο προώθησης της ταυτότητας της Φλόρινας. Αλλά αυτό είναι ένας βερμπαλιστικός τρόπος να πούμε ότι έχω να σας παρουσιάσω ένα σχέδιο branding. Με απλά λόγια δηλαδή, ένα σχέδιο προώθησης ταυτότητας είναι ένα σχέδιο branding. Δεν έχει κάποια διαφορά. Παρ' όλα αυτά, όπως θα διαπιστώσετε στη συνέχεια, εμείς το πήγαμε και ένα βήμα παρακάτω και έχουμε και κάποιες προτάσεις marketing. Θα σας πω και ποια είναι η διαφορά μεταξύ marketing και branding τόπου πριν εστιάσω κατά αποκλειστικότητα στη Φλόρινα. Δεν θα σταθώ, δεν θα κάνω μία σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας, γιατί μόλις παρουσιάστηκαν. Στην ουσία, όταν μιλάμε για branding τόπου, επιδιώκουμε αφενός να δομήσουμε και αφετέρου να προβάλλουμε μία συγκεκριμένη επιθυμητή εικόνα. Κάθε τόπος έχει μία ταυτότητα,
Αλλά επειδή είναι πάρα πολύ οι διαφορετικοί συνειρμοί που κάνουν οι αποδέκτες των ταυτοτήτων, ας πούμε, αυτών που υπάρχουν για ένα τόπο, είναι πολύ δύσκολο, αν το κάνουμε με έναν τρόπο οργανωμένο και συστηματικό, να ελέγξουμε τους συνειρμούς αυτούς και άρα την εικόνα που υπάρχει. Οπότε αυτό είναι που προσπαθεί να κάνει τον branding τόπου. Προσπαθεί με ένα συστηματικό τρόπο να αποδώσει μια συγκεκριμένη και όσο γίνεται πιο σταθερή εικόνα για ένα τόπο. Το marketing τόπου τώρα, που συχνά υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ των δύο ενιών ή και υπάρχει εντύπωση ότι είναι ταυτόσιμες, είναι πολύ στενά αλληλένδετες, αλλά όχι ταυτόσιμες έννοιες, είναι η διαδικασία που προσπαθεί να πουλήσει εντός εισαγωγικών, αν μου επιτρέπετε, την εικόνα αυτή προς τα έξω. Δηλαδή, περιλαμβάνει και κάποιες δράσεις για να πείσει τους καταναλωτές της εικόνας να την αγοράσουν. Ποιοι είναι αυτοί οι καταναλωτές? Είναι συνήθως στο marketing και branding τόπο, τους χωρίζουμε σε τρεις ομάδες. Σε κατοίκους, υφιστάμενους και νέους που θέλουμε να προσελκύσουμε, ειδικά σε πόλεις που μπορεί να έχουν μια μείωση στον πληθυσμό. Σε επισκέπτες, εδώ μιλάμε πια για marketing τουριστικού προορισμού. Κυρία Ψαθά, συγγνώμη λίγο. Δεν με ακούτε καλά? Όχι, καλά σας ακούμε. Απλώς δεν βλέπουμε άλλη εικόνα πέρα από την αρχική. Από ό,τι καταλαβαίνω. Θέλω να μου πείτε γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό, ή κάποιος που ξέρει να μου πει, ενώ έχω μοιράσει, ας πούμε, το. Τώρα άνοιξε. Άρα δεν το βοηθούσε η προβολή που έκανα. Να πιάνει όλη την εικόνα. Το γύρισα τώρα πίσω, οπότε είμαστε εντάξει. Βλέπετε αυτό που βλέπω κι εγώ, έτσι, το marketing και branding τόπου. Ναι, τώρα ναι. Ωραία. Λοιπόν, με λίγα λόγια, για να το κλείσω, ας πούμε, αυτό, η ταυτότητα του τόπου, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ο χαρακτήρας του τόπου. Και συνήθως ένας τόπος έχει περισσότερους από έναν χαρακτήρες. Κάποιοι από τους χαρακτήρες αυτούς μπορεί και μεταξύ τους να μην είναι άμεσα, ας πούμε, τόσο καλά συμβατοί. Γι' αυτό χρειάζεται ένα σχέδιο, ας πούμε, οργάνωσης αυτής της ταυτότητας και της εικόνας, ώστε να φεύγει ένα ισχυρό μήνυμα προς τα έξω και να έχει αποτελεσματικότητα. Τι είναι ένα σχέδιο branding, σαν και αυτό που θα σας παρουσιάσω αμέσως τώρα. Πριν σας το δείξω, θέλω να κατανοήσουμε αυτά τα τρία πράγματα που έχω εδώ επισημάνει, ότι πρόκειται για ένα εργαλείο το οποίο αφορά αποκλειστικά προτάσεις για την προβολή του τόπου. Δεν είναι ένα master plan, δεν είναι ένα στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης. Δεν είναι άλλο ένα σχέδιο που περιλαμβάνει προτάσεις για μεγαλεπίβολα έργα. Στην ουσία είναι ένα σχέδιο που στηρίζεται σε αυτά που έχουμε. Όχι σε αυτά που θα θέλαμε ή θα μπορούσαμε να έχουμε. Τι κάνουμε με αυτά που έχουμε, συζητάμε σε ένα σχέδιο branding τόπου. Άρα λοιπόν αυτά ψάχνουμε και να βρούμε. Έτσι. Και προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλη η ανάλυση που προηγήθηκε. Το να μπορέσουμε να αναδείξουμε και να διαγνώσουμε τι είναι αυτό που έχουμε και στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Θα μπορούσε κάποιος λοιπόν να πει ότι ακολουθεί αυτά τα πολύ απλά και κατευθυνόμενα από τη λογική μας, ας πούμε, βήματα που βλέπετε στο δεξί τμήμα. Το πρώτο είναι να αναλύσουμε το πού βρισκόμαστε, να έχουμε μια σαφή άποψη και αντικειμενική για το πού βρισκόμαστε. Το δεύτερο είναι να αποφασίσουμε όλοι μαζί και όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη στήριξη από όλους τους τοπικούς φορείς, ας πούμε, και τους εμπλεκόμενους, το πού θέλουμε να πάμε. Και βέβαια μετά είναι να αποφασίσουμε το πώς θα φτάσουμε σε αυτό το στόχο και τον προορισμό. Αυτά τα τρία λοιπόν τα απαντάει, δίνει κάποιες πρώτες απαντήσεις που συνεχώς επικαιροποιούνται συνέχεια αν εφαρμοστεί το σχέδιο branding που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας αυτά που ακούσατε από την ανάλυση που κάναμε, με όλους αυτούς τους τρόπους και με όλες τις έρευνες που προηγήθηκαν, που ήταν περισσότερες από μία και που έγιναν με τη συμμετοχή φορέων, επισκεπτών και κατοίκων, διαπιστώσαμε αυτές τις ταυτότητες που αναδείχθηκαν, ας πούμε, μέσα από αυτή τη διαδικασία ως επιθυμητές. Η πρώτη ταυτότητα, σας θυμίζω, ότι είναι η Φλόρινα ως ορεινός και φυσιολατρικός προορισμός. Από τις έρευνες προέκυψε ότι υπήρχε μια επιθυμία και μια πιο ισχυρή, αν θέλετε, στροφή προς τον χειμερινό προορισμό. Αλλά γιατί να το περιορίσουμε σε ένα χειμερινό προορισμό, όταν μπορούμε να το επεκτείνουμε σε ένα προορισμό, ας πούμε, για όλο τον χρόνο. Άρα λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε το χειμερινό εδώ ορεινός, αλλά υπάρχει μια επιθυμία και μια δυνατότητα και μια μεγάλη ευκαιρία, αν θέλετε, λόγω της ζήτησης, όπως θα δούμε, που έχουν αυτού του τύπου οι αποδράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο να διαμορφωθεί και ένα, ας πούμε, πακέτο προώθησης που θα σας το δείξω για τον χριστουγεννιάτικο προορισμό. Γιατί τα Χριστούγεννα είναι ιδιαίτερη περίοδος κατανάλωσης και ταξιδιών και διακοπών. Ένας δεύτερος πυλώνας, αν θέλετε, έτσι, ανάπτυξης, αναδείχθηκε ότι μπορεί να είναι η προβολή της Φλόρινας ως πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών που θα ξαναθυμηθούμε στη συνέχεια, και ως γραφικής πόλης που αυτά τα δύο συσχετίζονται. Και το πιο διακριτό, το οποίο όμως υποστηρίζει όλα τα υπόλοιπα, είναι η ιδιαίτερη γαστρονομία και ο οινοτουρισμός που μπορούν να αναπτυχθούν και ήδη αναπτύσσονται και στη Φλόρινα και δίπλα στο Αμίντεο. Εδώ θα πρέπει να δούμε την περιοχή ως μια συνολική ενότητα και όχι ως δήμο.
γιατί είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία ο νοτουρισμός, όπως θα συζητήσουμε στη συνέχεια. Άρα λοιπόν τα σημεία εκκίνησης, αν θέλετε, από τα οποία ξεκινάμε για να συζητήσουμε, το πού βρισκόμαστε που λέγαμε πριν, το πρώτο βήμα δηλαδή της διαδικασίας, αυτά που διαπιστώσαμε λοιπόν από όλη την ανάλυση που κάναμε είναι αυτά. Αυτά έχουμε. Τι έχουμε λοιπόν, αν ξεκινήσουμε απ' έξω και εστιάσουμε σιγά σιγά προς τα μέσα, έχουμε ένα πολύ πλεονεκτικό φυσικό περιβάλλον γύρω από την πόλη. Έχουμε βουνά και λίμνες, τα οποία είναι από τη μία τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συγκριτικά πλεονεκτήματα της Φλόρινας, αλλά από την άλλη είναι και μια μεγάλη πρόκληση, γιατί είναι γνωστό ότι η χώρα μας ως τουριστικός προορισμός δεν έχει στηρίξει μέχρι σήμερα το τουριστικό μπραν της στα βουνά της. Είναι μια ορεινή χώρα η Ελλάδα, έχει πολλά βουνά, που θα μπορούσε να ζηλέψει η Αυστρία εντός εισαγωγικών, η οποία έχει περισσότερους τουρίστες από την Ελλάδα, παρόλο που η Ελλάδα είναι μια, στο μυαλό όλων και σε όλο τον κόσμο, μια τουριστική χώρα. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει στηρίξει, καλός ή κακός, καλός αν θέλετε, για εθνικούς λόγους, γιατί αυτό μπορούσε τότε να κάνει, την εικόνα της στον ήλιο και τη θάλασσα, αυτή η εικόνα δεν μοιράζει την πίτα εξίσου σε όλες τις περιφέρειες. Και ειδικά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που είναι η μόνη ελληνική περιφέρεια που δεν βρέχεται από θάλασσα, παίρνει το πολύ μικρότερο έως ανυπαρκτό κομμάτι της τουριστικής πίτας. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει και η Φλόρινα είναι αντιμέτωπη με αυτή την πρόκληση, αν και έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα, που όμως είναι βουνά και λίμνες. Άρα είναι κάτι που έχει ζήτηση γενικά στον κόσμο, αλλά δεν είναι τόσο ισχυρό στην εικόνα του ελληνικού τουρισμού. Αν θέλετε τη γνώμη μου σε αυτό, θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με μια αγορά στόχο όχι τόσο διεθνή σε πρώτο βήμα, δηλαδή με την εθνική τουλάχιστον, με μια αγορά στόχο, ας πούμε, κάπως σε εθνική κλίμακα και επεκτηνόμενη προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη και αργότερα να συζητήσουμε αν υπάρχουν υποδομές, πώς αλλιώς μπορεί να προβληθεί προς τα έξω. Τι άλλο έχουμε λοιπόν στη Φλόρινα και είναι έτσι κάτι ιδιαίτερο που δεν υπάρχει αλλού, ένα ιδιαίτερο κλίμα, μια πόλη που έχει 3 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερη ετήσια μέση θερμοκρασία από την υπόλοιπη χώρα, γι' αυτό και όλοι τη χαρακτηρίσανε ενδεχομένως χωρίς να ξέρουν τα ακριβή μεγέθη ως πόλη του χειμώνα. Έχουν στο μυαλό τους ότι είναι μια ακραία πόλη, επειδή περιβάλλεται από αυτά τα βουνά που είπαμε πριν, αλληλένδετα αυτά. Όμως αυτό δημιουργεί μια ισχυρή εικόνα, και για ό,τι μας ξέρουν, καλό είναι και μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε, την ομίχλη, τη χαρακτηριστική και κάποια ισχυρά χριστουγεννιάτικα έθιμα. Όλα αυτά λοιπόν διαμορφώνουν ήδη εδώ ένα πακέτο από μόνα τους. Μια πόλη που μπορεί να υποστηρίξει χριστουγεννιάτικο και χειμερινό τουρισμό. Έχουμε έναν πολύ γραφικό αστικό τοπίο μέσα στην πόλη, πλούσια αρχιτεκτονική κληρονομιά. Δεν είναι σε καλή κατάσταση όλα τα παλαιά κτίσματα και αυτό είναι ταυτόχρονα πρόκληση και ευκαιρία. Γιατί το ότι είναι κενά δημιουργούν ευκαιρίες για αξιοποίηση, αλλά ταυτόχρονα είναι πρόκληση η αξιοποίησή τους όταν υπάρχει ένα δεδαλώδες ιδιοκτησιακό καθεστώς και ταυτόχρονα δεν υπάρχουν πόροι για την αξιοποίησή τους. Άρα λοιπόν και εδώ υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεραστούν. Υπάρχει ένα πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο είναι μοναδικό για το μέγεθος της πόλης. Μιλάμε για μια πόλη που έχει μουσείο σύγχρονης τέχνης, όταν δεν υπάρχει, ας πούμε, στο Βόλο, τη Λάρισα και την Πάτρα, που είναι οι πιο μεγάλες πόλεις, και το Ηράκλειο, που είναι οι πιο μεγάλες πόλεις μετά την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχει μουσείο σύγχρονης τέχνης. Η Φλόρινα όμως έχει ένα μουσείο σύγχρονης τέχνης. Έχει τμήμα εικαστικών τεχνών. Αυτές είναι υποδομές που μπορεί ο επισκέπτης να μην τις έχει υπόψη του. Ή οποιοδήποτε ακούει Φλόρινα και δεν είναι από εκεί, να μην ξέρει ότι υπάρχουν, αλλά είναι πολύ σημαντικοί πόροι για την πόλη και οφείλουν να αξιοποιηθούν. Και τέλος υπάρχει αυτή η πολύ μεγάλη γαστρονομική παράδοση, με τις ιδιαίτερες συνταγές και με πολύ ισχυρά μπραντς. Δηλαδή, οι πιπεριές Φλωρίνης δεν είναι προϊόν pop, αλλά επειδή λέγονται πιπεριές Φλωρίνης όλη την Ελλάδα, όλοι έχουν συσχετίσει το όνομα του προϊόντος με την πόλη. Οπότε αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ δυνατό χαρτί και δεν πρέπει να το υποτιμάει κανένας. Το ίδιο όπως θα δούμε ισχύει και για άλλα προϊόντα, τα φασόλια πρεσπών, το ξινό μαύρο κρασί είναι πολύ ισχυρά και αξιοποιήσιμα μπραντς για τη Φλόρινα. Άρα ξεκινάμε λοιπόν από αυτά τα σημεία κίνησης να διαμορφώσουμε τα πακέτα προώθησης. Λοιπόν, το πρώτο όπως είδαμε είναι ο ορεινός και φυσιολατρικός προορισμός που στηρίζεται στις δυνατότητες της πόλης αλλά και στις δυνατότητες της ευρύτερης περιοχής γύρω από την πόλη, έτσι. Άρα εδώ μιλάμε περισσότερο για το επίπεδο της περιφερειακής ενότητας, όχι μόνο του Δήμου. Ποιος είναι, ας πούμε, ο πυρήνας αυτής της ιδέας για το πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πακέτο προωθητικών ενεργειών?
είναι καταρχάς ότι ο φυσιολατρικός τουρισμός και εναλλακτικές, όπως λέμε, μορφές τουρισμού, στην πραγματικότητα εναλλακτικές μορφές τουρισμού, ονομάζουμε όλες τις μορφές τουρισμού που δεν είναι μαζικός τουρισμός. Άρα, μαζικός τουρισμός δεν έχει δυνατότητα να αναπτυχθεί, ας πούμε, αυτή τη στιγμή στη Φλόρινα και λόγω έλλειψη υποδομών και λόγω της έλλειψης, όπως είπαμε, της θάλασσας, ας πούμε, και του ήλιου. Άρα, ό,τι μορφή τουρισμού στην πραγματικότητα αναπτυχθεί θα είναι εξ ορισμού εναλλακτική. Αλλά στην συλλογική συνείδηση, εναλλακτικό τουρισμό ο κόσμος εννοεί το φυσιολατρικό τουρισμό. Δηλαδή, σκέφτεται όποιος ακούει αυτή την έννοια, συνήθως μια επίσκεψη στο βουνό, τα μονοπάτια, το σκι, όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα βουνά. Άρα, εδώ μιλάμε για έναν προορισμό που τα έχει όλα αυτά και μπορεί να τα αναπτύξει. Είναι λοιπόν μια αναπτυσσόμενη διεθνώς και προσοδοφόρα τάση στον τουρισμό, διαρκώς αυξανόμενη. Άρα, εδώ βλέπουμε μια ευκαιρία για τη Φλόρινα που έχει τους πόρους να την αναπτύξει. Η Φλόρινα έχει φυσική ομορφιά λοιπόν και εντός και εκτός της πόλης, αναγνωρισμένη και σε εθνικό επίπεδο, γιατί το Visit Greece, το site του ΕΟΤ, που έχει, ας πούμε, κάποιους χαρακτηρισμούς για διάφορους ενδυνάμει και ήδη ανεπτυγμένους προορισμούς, τη χαρακτηρίζει εκεί των λιμνών. Και δεν πέφτει έξω, γιατί είναι και όλες οι λίμνες γύρω από το Αμύνδιο, ας πούμε, και τη Φλόρινα και βέβαια οι πρέσπες. Άρα λοιπόν, θέλουμε να αναπτύξουμε πράγματι τη Φλόρινα, ως περιφερειακή ενότητα τώρα μιλάμε εδώ, αλλά κυρίως η μερίδα του Λέοντος είναι πάντα στην έδρα μιας περιφερειακής ενότητας στις περιπτώσεις αυτές, ως γη των λιμνών. Μπορούν να προωθηθούν και υπάρχουν, ας πούμε, πόροι που θα αναδειχθούν, όπως είναι τα καταφύγια άγρια ζωής, οι ορεινοί όγκοι και ό,τι περιοχή, ας πούμε, φυσικού ενδιαφέροντος και ιδιαίτερο φυσικό τοπίο υπάρχει γύρω από την πόλη. Και κάτι τέτοιο, βέβαια, είναι προφανές ότι θα προσελκύσει νέες επιχειρήσεις σε διάφορους τομείς, στον τουρισμό που υπάρχει έλλειψη αυτή τη στιγμή. Είναι μία από τις ελλείψεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν στην ουσία για να μπορέσουν όλα αυτά που συζητάμε να βρουν πρόσφορο έδαφος και να καλλιεργηθούν και να αναπτυχθούν, αλλά και επιχειρήσεις στους τομείς των υπαίθριων δραστηριοτήτων, της εστίασης. Δηλαδή δεν είναι, ας πούμε, απλώς ότι μπορεί να ανοίξει ένα κατάλημα. Είναι ένα πακέτο που υποστηρίζει διάφορες μορφές αλληλένδετες. Λοιπόν, ποιες είναι οι προθετικές ενέργειες που μπορούν να υποστηρίξουν κάτι τέτοιο και ποιες συνεργασίες πρέπει στην ουσία να εδραιωθούν? Εμείς προτείνουμε σε όλα μια οριζόντια εντός εισαγωγικών δράση, που είναι η προφανής αλλά που είναι απαραίτητη, αρκεί να υπάρχει και ο άνθρωπος που θα τη συντηρεί, γιατί κάθε δήμος ή περιφερειακή ενότητα, είτε στο πλαίσιο ενός προγράμματος, είτε κάποια εποχή που έχει τους πόρους, δημιουργεί έναν ιστότοπο, αλλά μετά από λίγο καιρό βλέπουμε ότι μπορεί να μην υπάρχει ανανέωσή του ή συντήρηση, οπότε είναι δώρον άδωρον. Άρα αυτό ισχύει για όλες πάνω κάτω τις ενέργειες που προτείνουμε. Θα πρέπει να εξασφαλιστεί, έστω μέσω συνεργασιών, θα δούμε με την στρατηγική διαχείριση, αν δεν μπορεί ο Δήμος μόνος του, που συνήθως δυστυχώς οι Δήμοι στην Ελλάδα δεν μπορούν μόνοι τους να τα υποστηρίξουν, να υποστηρίξουν έστω και τέτοιες soft ενέργειες πάντα. Έστω μέσω συνεργασιών, λοιπόν, θα πρέπει αυτά που συζητάμε εδώ να έχουν μια διάρκεια. Άρα, λοιπόν, ο νέος ιστότοπος είναι το προφανές. Οπωσδήποτε παρουσία στα social media, γιατί εδώ μιλάμε για μορφές τουρισμού, οι οποίες προσελκύουν νεότερο κοινό και είναι ο τρόπος με τον οποίο ενημερώνονται. Με τον ίδιο τρόπο μιλούμε για στοχευμένες διαδικτυακές διαφημίσεις που θα ανοίξουν ως pop-up σε κάποιον όταν είναι μέσα στο Messenger, μέσα στο Facebook, μέσα σε κάποιο άρθρο για υπαίθριες δραστηριότητες που θα διαβάσει, θα πρέπει να εμφανιστεί δίπλα η διαφήμιση. Άρα λοιπόν μιλούμε για τέτοια μέσα προώθησης, τα οποία είναι και λιγότερο κοστοβόρα από τα παραδοσιακά που ξέραμε μέχρι τώρα και πιο αποτελεσματικά. Εντάξει, κατά τα άλλα, το έντυπο υλικό, η συμμετοχή στις εκθέσεις, αυτά είναι γνωστά και φαντάζομαι τα κάνει ήδη η περιφερειακή ενότητα και ενδεχομένως ο Δήμος. Χρειάζονται συνεργασίες και με τον ιδιωτικό τομέα, με επιχειρήσεις υπαίθριων δραστηριοτήτων που θα πρέπει να αναπτύξουν καινούργια τουριστικά προϊόντα και να τα προωθήσουν και να προωθηθούν με τους τρόπους που είπαμε νωρίτερα, προς όφελος όλων στην ουσία και των ιδίων και του τόπου. Και συνεργασίες με tour operators και εξειδικευμένα τουριστικά γραφεία σε τέτοιου είδους αποδράσεις και διακοπές. Και επίσης, ένα κέντρο τουριστικής πληροφόρησης είναι απαραίτητο, τουλάχιστον ένα, μέσα στη Φλόρινα, αν όχι περισσότερα και σε άλλα σημεία της περιφερειακής ενότητας. Αλλά εδώ, επειδή μιλάμε για πρωτοβουλίες του Δήμου, χρειάζεται ένα κέντρο τουριστικής πληροφόρησης μέσα στη Φλόρινα και διοργάνωση ειδικών γεγονότων, είτε φεστιβάλ, δηλαδή με κοινό, το ευρύτερο, τους επισκέπτες με ένα ευρύτερο κοινό, είτε πιο εστιασμένα σε ανθρώπους επαγγελματικά, σε ανθρώπους που ασχολούνται επαγγελματικά, ειδικά γεγονότα, σε ανθρώπους που ασχολούνται με το συγκεκριμένο χώρο. Λοιπόν, ποιους θέλουμε να προσεγγίσουμε?
Σε ποιους θα στοχεύουν αυτά τα μηνύματα που θα στείλουν οι προοδευτικές ενέργειες, και θα πρέπει να σχεδιαστούν λοιπόν ανάλογα για να μιλήσουν στη γλώσσα αυτών των ομάδων στόχων. Στην ουσία, εδώ μιλάμε για όλες τις ηλικίες. Βλέπετε ότι μιλούμε για άτομα ηλικίας 50+, 35+, 25+. Τους διαφοροποιούμε γιατί χρειάζονται διαφορετικού τύπου προσέγγιση. Άρα, δεν είναι σωστό σε δράσεις marketing και branding να λέμε, ας πούμε, όλοι. Γιατί όλοι δεν γίνεται να στείλεις ένα μήνυμα που να τους συγκινήσει όλους. Χρειάζονται τρία μηνύματα λοιπόν, που μπορεί να έχουν τον ίδιο στόχο και τον ίδιο στην ουσία περιεχόμενο, αλλά άλλον τρόπο αποστολής. Άρα λοιπόν εδώ θέλουμε ανθρώπους 50+, όπου θα προβάλλονται οι ήπιες φυσιολογικές δραστηριότητες, γιατί αυτό είναι που αναζητούν. Άτομα νεότερα που ενδιαφέρονται για πακέτα ευεξίας, που είναι πολύ trendy, αν θέλετε, τα πακέτα αυτά, και όλα τα retreats όπως λέγονται, και οι άνθρωποι που πηγαίνουν στη φύση για να κάνουν διαλογισμό και για να περπατήσουν στα μονοπάτια, και τέλος πάντων τους αρέσει από αυτή την άποψη ο εναλλακτικός τουρισμός, σαν μια απόδραση για να ξαναγεμίσουν τις μπαταρίες τους και να έρθουν κοντά, ας πούμε, με τη φύση. Και ακόμη νεότερα άτομα τα οποία ενδιαφέρονται για δράση περιπέτειας πια και για extreme sport στη φύση, και εδώ χρειάζονται βέβαια και οι ανάλογες υποδομές και κυρίως συνεργασίες με ιδιωτικές επιχειρήσεις που αναπτύσσουν τέτοιου είδους δραστηριότητες. Επίσης, μια ξεχωριστή ομάδα στόχων είναι οι επαγγελματίες και εραστέχνες από τον κλάδο του αθλητισμού, που θα πρέπει να προσεγγιστούν και αυτοί με άλλη στόχευση, πιο στοχευμένα, ακόμη και με απευθείας επικοινωνίες. Και βέβαια, δημοσιογράφοι και tour operators, οι οποίοι θα διαχύσουν αυτά τα μηνύματα και από μόνοι τους και θα λειτουργήσουν ως κανάλια διανομής του μηνύματος. Λοιπόν, ποιοι πρέπει να συνεργαστούν για να το πετύχουν αυτό? Βλέπετε εδώ ότι είναι στην ουσία η Δήμη της Περιφερειακής Ενότητας, γιατί μιλούμε για υπαίθριες δραστηριότητες, άρα ξεφεύγουμε από τα όρια του Δήμου Φλόρινας. Οι ενδιαφερόμενες ιδιωτικές επιχειρήσεις, η Περιφερειακή Ενότητα και η Εταιρεία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας, που υποτίθεται ότι είναι ο στόχος της και το περιεχόμενο των ενεργειών της, η ανάπτυξη του τουρισμού, ας πούμε, στους επιμέρους Δήμους. Εννοείται η Ένωση Ξενοδόχων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι μπορούν ο καθένας, εκτός από ότι θα το υποστηρίξουν. Δηλαδή, η Ένωση Ξενοδόχων, πώς θα συμμετάσχει? Εκτός από ότι μπορεί να έχει έντυπο υλικό στα ξενοδοχεία και να ενημερώνει τους επισκέπτες, μπορεί να, και μια δράση που θα αναλάβει, που θα κάνει ο Δήμος, να την υποστηρίξει. Ή μπορεί να αναλάβει, ας πούμε, το επιμελητήριο Φλόρινας, που έχουμε παρακάτω, κάτι πολύ συγκεκριμένο. Να επικαιροποιεί, να τρέχει το Instagram, ας πούμε, ή το Facebook μια τέτοια προσπάθεια, στο λογαριασμό, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό ήταν που σας είπα πριν, ότι οι Δήμοι δεν έχουν πάντα τον τρόπο να υποστηρίξουν όλες τις προθετικές ενέργειες, αλλά μέσα από τις συνεργασίες με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους, που έχουν μόνο να κερδίσουν από τις προθετικές ενέργειες, μπορούν, και συνήθως έτσι γίνεται, η υποστήριξη αυτών των δράσεων. Χρειάζεται δηλαδή μια συστράτευση εδώ δυνάμεων, και να μπορούμε να πούμε ότι θα υπάρξει μια αποτελεσματικότητα και είναι πιθανό να εφαρμοστούν με επιτυχία και να έχουν διάρκεια αυτές οι δράσεις. Ο χριστουγεννιάτικος προορισμός δεν είναι στην ουσία δεύτερο πακέτο πρόθεση, όπως λέμε εδώ, χάρη νομιομορφίας. Εντάσσεται στο πλαίσιο του προηγούμενου πακέτου, γιατί είναι εντελώς συμβατός με τον ορεινό και χειμερινό προορισμό, ας πούμε, που αναπτύξαμε. Αλλά είναι ένα πιο εξειδικευμένο, αν θέλετε, πακέτο. Μια εξειδίκευση του παραπάνω πακέτου στην περίοδο των Χριστουγέννων. Γιατί η περίοδος των Χριστουγέννων είναι μια περίοδος και εδώ που παρατηρείται μια μεγάλη κινητικότητα σε τουρισμό, σε επισκέψεις σε άλλες πόλεις, σε ταξίδια, οικογενειακές διακοπές κτλ. Και η Φλόρινα θα πρέπει να είναι η πρώτη, αν θέλετε, πόλη σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή θα πρέπει να είναι, ας πούμε, το χωριό του Άι Βασίλη που υπάρχει, δεν ξέρω πού, στην Ισλανδία που είναι. Αν υπάρχει, ό,τι είναι αυτό για την Ευρώπη, θα πρέπει να είναι η Φλόρινα για την Ελλάδα. Αν υπάρχει ένας προορισμός που ο καθένας τον ακούει και σκέφτεται χειμώνα, ομίχλη και χιόνι, τότε θα έπρεπε να είναι ο νούμερο ένα χριστουγεννιάτικος προορισμός. Και θα πρέπει να γίνει άμεσα αυτό, και είναι και εύκολο σχετικά να γίνει, γιατί έχουμε έτοιμη την τοποθέτηση στη συλλογική συνείδηση της Φλόρινας ως χειμερινού προορισμού. Δεν προσπαθούμε να πείσουμε κάποιον να πάει σε ένα νησί τα Χριστούγεννα εδώ. Εδώ απλά θέλουμε κάποιες υποδομές για να πάνε εκεί που ξέρουν ότι είναι ένας χειμερινός προορισμός έτοιμος και όριμος. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι υποδομές? Εδώ μπορούμε να εμπνευστούμε από τις καλές πρακτικές, έτσι. Δηλαδή, κάντε το όπως στα Τρίκαλα. Στα Τρίκαλα είχαν το Μήλο Ματσόπουλου, ο οποίος Μήλος Ματσόπουλου έγινε ο Μήλος των Ξωτικών. Τι είναι αυτή τη στιγμή ο Μήλος των Ξωτικών στα Τρίκαλα? Είναι ο νούμερο ένα χριστουγεννιάτικος προορισμός που πηγαίνουν από όλη την Ελλάδα. Και αν όχι από όλη την Ελλάδα, άντε δεν ξέρω αν ξεκινάνε από την Κρήτη, ας πούμε, να πάνε, από την Αθήνα και πάνω και από τη Θεσσαλονίκη και κάτω πηγαίνουν όλοι στα Τρίκαλα. Και όταν δεν φτάνει οι κλίνες στα Τρίκαλα, μένουν μέχρι και τη Λαμία για να επισκεφθούν τα Τρίκαλα. Άρα λοιπόν,
Υπάρχει ζήτηση για τέτοιες δραστηριότητες και εδώ χρειάζεται μια συνεργασία βέβαια με τον ιδιωτικό τομέα ενδεχομένως. Δηλαδή, δεν ξέρω αν ο Δήμος από μόνος του σε θέση να κάνει μια τέτοια δράση, αλλά όταν είναι μια προσοδοφόρα ενέργεια, πιστεύω ότι μπορεί να γίνει μια αξιόλογη συνεργασία και με τον ιδιωτικό τομέα για να αναπτυχθεί. Εμείς προτείνουμε μέσα στο σχέδιο και δύο συγκεκριμένους χώρους που η Κατερίνα επισκέφτηκε ίδια, την οικοκυρική σχολή. Και το δεύτερο χώρο δεν το θυμάμαι. Μια σχολή ήταν και αυτή η Κατερίνα που είπαμε ότι μπορεί να είναι κατάλληλη. Έχει να αναφορά στο ζωολογικό κήπο, αλλά, στο χώρο. Μπράβο. Αλλά δεν γνωρίζω αν πρακτικά γίνεται. Αλλά εσείς ξέρετε καλύτερα βέβαια και μπορεί να υπάρχει και ένας καταλληλότερος χώρος που θα μπορούσε ένα τέτοιο χριστουγεννιάτικο χωριό, ένα μικρό θεματικό πάρκο δηλαδή με θέματα Χριστούγεννα να αναπτυχθεί. Εντάξει. Άρα λοιπόν εδώ θα αξιοποιηθούν ταυτόχρονα ένα σωρό συγκριτικά πλεονεκτήματα της πόλης. Η αξιοποίηση του θεσμού των χριστουγεννιάτικων φωτιών, που είναι μπραντ και αυτό για τη Φλόρινα και είναι γνωστό και παραέξω, ακόμη και άνθρωποι που δεν έχουν επισκεφτεί την πόλη το γνωρίζουν. Θα δουλέψει ακόμη περισσότερο για το χιονοδρομικό κέντρο, που είναι και αυτό κάτι πολύ σημαντικό. Είναι υποδομή πολύ σύγχρονη για τα δεδομένα της Ελλάδας και είναι ωραίο να προβληθεί έτσι γενικότερα και να αρχίσουν και τα αποτελέσματα αυτά όλα να διαχέονται. Δηλαδή του χριστουγεννιάτικου χωριού στη Φλόρινα προς την περιφερειακή ενότητα και της επίσκεψης στους πόρους της περιφερειακής ενότητας προς τη Φλόρινα. Και εντάξει, και ανάπτυξη συνεργειών λέμε προφανώς μεταξύ των τοπικών επιχειρήσεων. Είναι προφανή το ωφέλη, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να σας πείσω για το αν αναπτυχθεί κάτι τέτοιο, ας πούμε, για το ποια μπορεί να είναι τα αναμενόμενα ωφέλη. Δεν διαφοροποιούνται ιδιαίτερα οι προωθητικές ενέργειες εδώ. Απλά στις δράσεις εδώ χρειάζεται να αναπτυχθούν συγκεκριμένες δράσεις. Δηλαδή, να υπάρχουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Το έθιμο των φωτιών προφανώς διατηρείται, αλλά χρειάζονται και περισσότερες. Δηλαδή, για όλες τις ηλικίες, τις οικογένειες, τα παιδιά κτλ., να υπάρχει κάτι που θα ξέρουν που θα κάνουν όταν έρθουν στην πόλη. Θεματικές δράσεις λοιπόν, εκτός από το χριστουγεννιάτικο χωριό, που είναι, όπως είπαμε, και γι' αυτό είναι εδώ με Bolt, μια δράση που προτείνεται. Είπα στην αρχή και ισχύει αυτό ότι ένα σχέδιο κανονικά branding δεν προτείνει έργα. Είναι, είπαμε, προβολή με βάση αυτά που έχουμε. Εδώ είναι κάτι που δεν έχουμε. Θεωρείται σχετικά απλό, δεν είναι κάτι εξαιρετικά δύσκολο, μια τεράστια επένδυση. Δεν προτείνουμε μια καινούρια βιομηχανική, ας πούμε, εγκατάσταση. Αλλά είναι κάτι πολύ σημαντικό να γίνει και γι' αυτό κατ' εξαίρεση προτείνουμε και ένα έργο λοιπόν εδώ, γιατί θα είναι πολύ σημαντικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα και θα προκαλέσουν συνέργειες και με όλα τα άλλα πακέτα. Λοιπόν, εδώ οι ομάδες που θέλουμε να προσεγγίσουμε είναι η συνουσία οικογενειακός τουρισμός, σχολεία στο Μήλο των Προσδοτικών, αρχίζουν και πηγαίνουν από τα τέλη Νοεμβρίου. Παίρνουν σειρά τα σχολεία ποιος θα επισκεφτεί, ας πούμε, μέχρι τα Χριστούγεννα και όταν έρθουν οι γιορτές πάνε οι οικογένειες. Δηλαδή δεν είναι κάτι που κρατάει 15 μέρες, είναι κάτι που κρατάει 2 μήνες, έτσι. Αυτό ο τουρισμός, ας πούμε, στο θεματικό πάρκο των Χριστουγέννων. Αλλά και νεότερες ηλικίες, συνήθως άτομα ηλικίας 25 και που ενδιαφέρονται για θεματικές, που τους αρέσει αυτό το κόνσεπτ των Χριστουγέννων. Αυτή η γραφικότητα, ο στολισμός, το χιόνι, όλο αυτό τα στερεοτυπικά Χριστούγεννα που θα έχουμε στο μυαλό μας. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρελαίνονται για αυτού του τύπου τις εξορμήσεις, ας πούμε, και για τα Χριστούγεννα. Πάρα πολλοί και σε ποιον να αρέσουν τα Χριστούγεννα. Άρα υπάρχει μια όρημη εδώ, όριμες ομάδες στόχοι, που περιμένουν κάποιες δράσεις για να επισκεφτούν, ας πούμε, τον προορισμό που θα αναπτύξει πρώτος. Και εδώ ο χριστουγεννιάτικος προορισμός προτείνουμε ως συντονιστή εδώ τον Δήμο της Φλόρινας και βλέπετε και στη διαχείριση. Ποιοι άλλοι φορείς της πόλης μπορούν με ιδέες, με δράσεις, με υποστήριξη να συνεργαστούν για να υποστηριχθεί, ας πούμε, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου πακέτου. Λοιπόν, το πακέτο πρόθεσης της Φλόρινας ως πόλης των τεχνών και του πολιτισμού. Εδώ θέλω να σας πω ότι η Φλόρινα δεν είναι γενικά γνωστή στη συλλογική συνείδηση και στους επισκέπτες ως πόλη των τεχνών και του πολιτισμού. Δεν είναι το πρώτο δηλαδή που σκέφτονται οι επισκέπτες όταν σκέφτονται τη Φλόρινα, έτσι. Το πρώτο, όπως είπαμε, είναι κάτι άλλο. Είναι οι πυριές, είναι ο χειμώνας, είναι ο Μύχλης. Δεν πάει στο μυαλό τους. Αλλά αυτό είναι κρίμα που είναι έτσι. Και θέλω να συγχαρώ το Δήμο εδώ που έχει ως ένα βαθμό και την πρωτοβουλία ή την επιμονή, αν θέλετε, να αναδείξει την πόλη ως πολιτιστικό προορισμό. Γιατί ο πολιτιστικός τουρισμός, εκτός από το ότι έχει μεγάλη ζήτηση σαν μορφή τουρισμού, έχει χρησιμοποιηθεί και σαν όχημα από πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα σε μικρότερο βαθμό, για να φέρει τοπική ανάπτυξη. Δηλαδή, κυρίως χρησιμοποιήθηκε σε πόλεις που είχαν υποστεί από βιομηχάνηση, αλλά και γενικότερα πόλεις που έχουν μια ανεμική ανάπτυξη, χρησιμοποιούν τον πολιτισμό σαν όχημα και γενικά υπάρχουν σημαντικά αποτελέσματα σε αυτό. Και η Φλόρινα εδώ έχει κάνει εντός εισαγωγικών
Και έχουν γίνει, δεν ξέρω αν τις έχει κάνει η ίδια, αλλά έχουν γίνει επενδύσεις σε αυτό το τομέα. Δηλαδή, όταν, εδώ τα λέω επενδύσεις, ενώ επενδύσεις σε πολύ σημαντικές υποδομές στο τμήμα του Πανεπιστημίου, με το οποίο από την έρευνα μπορεί, δεν ήταν διατυπωμένες οι ερωτήσεις μας για την ανάδειξη αυτού του θέματος, άρα μπορεί να πέφτω έξω, αλλά από αυτά που ακούσαμε από τις συνεντεύξεις και από τα ερωτηματολόγια, δεν βλέπουμε να υπάρχει αυτή τη στιγμή εδρεωμένη μια πολύ ισχυρή συνεργασία ή μια διάχυση των δράσεων που συμβαίνουν ενδεχομένως στο Πανεπιστήμιο και στο τμήμα αυτό προς την τοπική κοινωνία. Και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει, έτσι. Δηλαδή, θέλει μια ίσως αξιοποίηση αυτών των υποδομών που υπάρχουν. Το ίδιο και με το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, από όπου είναι και αυτοί οι πίνακες που έχω δίπλα, μου αρέσανε πολύ και τους έχω βάλει, ας πούμε, σαν φόντους αυτές τις διαφάνειες. Τι θέλουμε εδώ να πετύχουμε? Θέλουμε μια πολιτιστική εμπειρία για τον επισκέπτη που θα έρθει να κάνει το απονομαζόμενο City Break στη Φλόρινα. Δηλαδή, να ξέρει ο άλλος ότι θα έρθει ένα τριήμερο από τη Θεσσαλονίκη, από την Αθήνα, από το Βόλο, τη Λάρισα, δεν ξέρω από πού αλλού, και ότι θα ζήσει τον πολιτισμό της πόλης. Είτε περπατώντας δίπλα στο ποτάμι για να δει και από μόνος του, γιατί συνδυάζεται με την γραφικότητα και με την αρχιτεκτονική, ας πούμε, της πόλης. Για να δει κάποια σημεία που έχουν ενδιαφέρον, αλλά κυρίως συμμετέχοντας σε πολιτιστικές δράσεις, καλά σχεδιασμένες και οργανωμένες. Θα σας πω εδώ, ας πούμε, πώς μπορεί να γίνουν αυτές. Και με δράσεις, βέβαια, του Πανεπιστημίου και της Πινακοθήκης και με την επίσκεψη όλα τα μουσεία. Άρα, λοιπόν, εδώ ο σκοπός είναι η προώθηση της Φλόρινας ως δύο, αν θέλετε, είναι ένα διπολικό πακέτο με αντίστοιχες ομάδες ενδιαφερόντων. Από τη μία η Φλόρινα ως πόλη των τεχνών και του πολιτισμού, με αξιοποίηση της πολιτιστικής της κληρονομιάς, και από την άλλη ως γραφικού προορισμού. Δεν είναι αυτά τα δύο μεταξύ τους όμως σε αντίθεση, συσχετίζονται και είναι έτσι αγαστά συντεριασμένα, ας πούμε. Η έμφαση στη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή. Δεν θέλουμε άλλη μία, λέμε ότι είναι γραφική πόλη, αλλά δεν θέλουμε άλλη μία παραδοσιακή πόλη. Το φολκλόρ και όλη αυτή η κουλτούρα υπάρχει σε πολλές πόλεις. Αυτό που διαφοροποιεί εδώ τη Φλόρινα και που είναι πολύ σημαντικό είναι η σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή που δεν υπάρχει σε άλλη τόσο μικρή πόλη στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν αυτό νομίζουμε ότι εδώ πρέπει να δοθεί η έμφαση, γιατί είναι ένα συγκριτικό πλεονέκτημα, όχι ότι τα άλλα δεν είναι σημαντικά, αλλά εδώ είναι ένα σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που μέχρι στιγμής δεν έχει αναδειχθεί. Και εδώ λοιπόν έχουμε κάποιες δράσεις. Εκτός από τις συνεργασίες στην επικοινωνία που είναι πάνω κάτω παντού τα ίδια, ας πούμε, και πολύ διαφορετικά, γιατί κάθε ειδικός λογαριασμός θα έχει άλλα στοιχεία στο κάθε πακέτο, αλλά θέλω να πω ότι είναι ίδιο το κόνσεπτ. Οι δράσεις όμως εδώ έχουν να προτείνουμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, το ένα που έχουμε να προτείνουμε και που γίνεται σχετικά εύκολα είναι ένα σχεδιασμό πολιτιστικών διαδρομών. Δηλαδή, ο άλλος να μπορεί με μια εφαρμογή στο κινητό του, με ένα χάρτη, με μια σήμανση στον δρόμο και με πινακίδες να έχει να κάνει μια συγκεκριμένη διαδρομή, μισή ώρα με τα πόδια, λέω εγώ για παράδειγμα, όπου θα σταθεί, θα θαυμάσει και θα ενημερωθεί, θα έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα για διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Μπορεί να είναι θεματικές, να είναι περισσότερες από μία. Να είναι για αυτούς που έχουν ενδιαφέρον στον αρχιτεκτονικό τουρισμό, για παράδειγμα, να δουν πολύ συγκεκριμένα κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον. Ο Σύλλογος Αρχιτεκτώνων του αντίστοιχου τμήματος του ΤΕΕ που υπάρχει στη Φλόρινα ή στη Δυτική Μακεδονία, είναι περιφερειακό, μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη, ας πούμε, μιας τέτοιας διαδρομής. Και αντίστοιχα πολιτιστικών διαδρομών, που μπορεί να είναι κάποιες θεματικές διαδρομές μέσα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και ταυτόχρονα, δηλαδή μια έτσι που συνηθίζεται θεματική διαδρομή σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι οι πίνακες του μουσείου και ταυτόχρονα να πας και στα αντίστοιχα σημεία της πόλης που απεικονίζονται στον πίνακα και να γίνει αυτή η διαλεκτική, ας πούμε, η αντιστοίχηση του πίνακα με τον πραγματικό χώρο. Μια πολιτιστική διαδρομή, λοιπόν, που οι στάσεις της θα είναι σημεία που απεικονίζονται στην τέχνη. Σε ταινίες του Αγγελόπουλου, σε πίνακες που υπάρχουν στο μουσείο και συνδυάζεται με την επίσκεψη στο μουσείο ή με την προβολή κάποιου βίντεο, ας πούμε, με αποσπάσματα από τις ταινίες αυτές. Άρα λοιπόν εδώ θα αφήσετε τη φαντασία σας, όχι τη δική σας, θα σας πω, ας πούμε, ποιοι τα κάνουν αυτά συνέχεια, και τη δική σας βέβαια, αν έχετε αντίστοιχα ενδιαφέροντα και απόψεις, για πολιτιστικές διαδρομές που υπάρχει δυνατότητα να είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Φιλοξενία καλλιτεχνών, τα residences, ίσως κάποιοι από εσάς να τα έχετε ακουστά ή να είστε εξοικειωμένοι. Τι είναι αυτό? Είναι ότι φωνάζουμε κάποιους καλλιτέχνες, συνήθως με μία προκήρυξη, από συγκεκριμένους χώρους που μας ενδιαφέρει. Στη Φλόρινα, εκ πρώτης όψης, θα μας ενδιαφέραν τα εικαστικά, λόγω αυτού του προσανατολισμού, ο κινηματογράφος και η αρχιτεκτονική, έτσι. Μπορεί βέβαια να είναι και κάποιοι από μένα που διαφεύγουν. Από το χώρο αυτόν, λοιπόν, ενδεχομένως να αλλάξει κάθε χρόνο, φιλοξενούμε έναν καλλιτέχνη, του προσφέρουμε γιν και είδωρ να δημιουργήσει. Και συνήθως τα έργα που φτιάχνει, αν είναι περισσότερα, αφήνει μερικά στην πόλη, πουλάει και κάποια, ή αν είναι γλύπτης φερρυπίν, αφήνει ένα γλυπτό στην πόλη.
Αυτά τα έχουν κάνει πολλές πόλεις, μεγάλη επιτυχία. Δεν είναι κάποιες ιδέες δικές μας, ας πούμε, τόσο πρωτοποριακές, αλλά είναι πρωτοποριακές για τη Φλόρινη. Τις έχει κάνει και η Ελευσίνα αυτές τις ιδέες, και το γεγονός ότι για χρόνια τις έκανε η Ελευσίνα, που οδήγησε να είναι φέτος πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Λοιπόν, αν μπορεί η Ελευσίνα να είναι πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης, σας λέω ειλικρινά ότι μπορεί και η Φλόρινα να γίνει πολιτική πρωτεύουσα της Ευρώπης. Και σας το λέμε ευθέως και σας το προτείνουμε να διεκδικήσετε και το θεσμό της πολιτικής πρωτεύουσας. Αν δηλαδή ένας Δήμος καταφέρει και πείσει την Επιτροπή, όταν ξαναέρθει εννοείται η σειρά της χώρας μας, έτσι. Αυτό θα ενημερωθείτε, αν δεν το ξέρετε, γίνεται κάθε χρόνο δύο στην Ευρώπη, είναι ξέρω εγώ 28 χώρες κάθε 14 χρόνια. Μπορεί να γίνουν και τρεις, άρα θα μειωθεί στο δια του τρία. Αλλά θέλει μια πολυετή προετοιμασία. Άρα λοιπόν εδώ. Μια πόλη που θέλει να εγκαταστήσει και να εδραιώσει μια πολιτιστική στρατηγική, αν το κάνει αυτό, εύκολα πείθηκε την Επιτροπή, κατάφερε η Λευσίνα και την έπεισε. Είχαμε μια συμβολή και εμείς αυτό. Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού, από το οποίο προέρχομαι κι εγώ, είχαμε αναλάβει ένα κομμάτι του beat book, ας πούμε, της Λευσίνας, και όλοι γελούσαν τότε. Και να που πράγματι η Λευσίνα πήρε το θεσμό, έτσι, και γέλασε καλά, αυτός που γέλασε τελευταίος. Νομίζω λοιπόν ότι και η Φλόρινα μπορεί να προσανατολιστεί. Και θέλω να σας πω εδώ ότι το λιγότερο είναι το να πάρεις τον τίτλο. Μπορεί να φαίνεται κάτι τρομακτικό και τι αφήνει, αλλά από ό,τι έχω δει από τα χρόνια αυτά που βλέπω, ας πούμε, πώς κινούνται οι Δήμοι και πώς οι πόλεις διεκδικούν, το πιο σημαντικό είναι η πορεία της διεκδίκησης. Αναπτύσσονται τόσες συνέργειες και πέφτουν τόσες ιδέες, σπέρνονται, ας πούμε, στο χώμα, που τελικά καρπίζουν ακόμη και αν έρθει ο τίτλος. Άρα είναι μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Είτε είναι το αποτέλεσμα θετικό είτε όχι. Και η προσπάθεια ακόμη εδώ έχει αποτελέσματα. Άρα λοιπόν, η πόλη, η Φλόρινα, πόλη του πολιτισμού. Ποιους μπορεί να ενδιαφέρει? Είναι ένα city break εδώ με πολιτιστικό περιεχόμενο. Φανταστείτε λοιπόν ανθρώπους από το χώρο του πολιτισμού, ανθρώπους που δεν είναι από το χώρο του πολιτισμού αλλά ενδιαφέρονται για τον πολιτιστικό τουρισμό, και πιο εξειδικευμένα. Αρχιτέκτονες, για παράδειγμα, που κάνουν εκδρομές με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και κοιτούν, ας πούμε, και συζητούν τα κτίρια που βλέπουν, ή συνεφίλ που μπορεί να έρθουν για μια πολιτιστική διαδρομή και να κάνουν τις προβολές τους κτλ. Εδώ μιλάμε και για επισκέπτες από τα Βαλκάνια πλέον, γιατί αυτές οι υποδομές που είπαμε ότι έχει η Φλόρινα δεν υπάρχουν γενικότερα στις γύρω-γύρω βαλκανικές πόλεις. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης δηλαδή είναι και για τη Βόρεια Μακεδονία σημαντικό μουσείο, δεν είναι μόνο για τη Φλόρινα, ή και για την Αλβανία, ας πούμε, παραπέρα. Άρα λοιπόν, εδώ μιλούμε για επισκέπτες από τα Βαλκάνια. Λοιπόν, ο Δήμος Φλόρινας εδώ θα είναι ο συντονιστής. Και να σας πω ότι υπάρχουν εταιρείες που εδώ, εντάξει, θα χρειαστεί μια συνεργασία με τέτοιες εταιρείες. Υπάρχουν εταιρείες με αντικείμενο την πολιτιστική διαχείριση και ανάδειξη. Διάφορες τέτοιες εταιρείες, εύκολα τις βρίσκει κάποιος με μια αναζήτηση. Νομίζω ότι χρειάζεται μια συνεργασία εδώ του Δήμου, ώστε να υποστηριχθεί η προσπάθεια ανάπτυξης των δράσεων και προβολής της πόλης ως πολιτιστικού προορισμού και να έχει επιτυχία. Λοιπόν, έρχομαι στο τρίτο πακέτο, γιατί έχω μονοπολίσει το χρόνο σας, νομίζω μιλάω πολλή ώρα. Και είναι το οποίο είναι το τελευταίο. Κατά τη γνώμη μου, το πιο σημαντικό, και αυτό το πακέτο που υποστηρίζει και όλα τα άλλα ταυτόχρονα και υποστηρίζεται από αυτά, έτσι. Γιατί πας σε ένα μέρος, ένας επισκέπτης θυμάται τι έφαγε σε ένα μέρος που πήγε, ακόμη και αν δεν πήγε γι' αυτό. Πλέον, βέβαια, ο αστρονομικός και ο οινικός τουρισμός είναι μορφές τουρισμού που οι επισκέπτες δηλώνουν ευθαρσώς ότι πάμε για να φάμε και να πιούμε. Δηλαδή, πάνε μόνο γι' αυτό. Αλλά τέλος πάντων, ακόμη δεν έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας σε τέτοιο βαθμό. Σίγουρα όμως είναι ένα πολύ σημαντικό μέρος της τουριστικής εμπειρίας, έτσι. Και για πολλούς είναι το σημαντικότερο. Εδώ δεν χρειάζεται να σας πείσω πόσο σημαντικό είναι, ας πούμε, αυτό το κομμάτι. Το έχετε ζήσει ήδη, φαντάζομαι, σαν επισκέπτες στα μέρη που έχετε επισκεφτεί. Και εδώ έχουμε τα πιο δυνατά χαρτιά. Δηλαδή, ξέρουν όλοι τη Φλόρινα για τις πιπεριές, ξέρουν όλοι τα φασόλια πρεσπών, τα μανιτάρια, τα οποία αυτά, οι πιπεριές, τα μανιτάρια και τα φασόλια από μόνα τους, σε μια εποχή που μειώνει την κατανάλωση του κρέατος και που υπάρχει ένα vegan κοινό που ψάχνει να φάει εναλλακτικά προϊόντα, είναι από μόνο τους θησαυρός για μια πόλη που θέλει να αναπτύξει, ας πούμε, κάποιες ιδιαίτερες γαστρονομικές εμπειρίες. Και ταυτόχρονα υπάρχει η αμπελουργική ζώνη Αμύντου και Φλόρινας, που είναι ζώνη ονομασίας προέλευσης και η μόνη περιοχή που βγάζει αφρόδες, από ό,τι ξέρω, ροζέ κρασί. Δεν υπάρχει άλλη στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε κάποια πολύ δυνατά χαρτιά που δεν έχουν αξιοποιηθεί και εδώ, δεν έχουν παιχτεί ακόμη. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αξιοποιηθούν. Λοιπόν, άρα αυτά θέλουμε να αναπτύξουμε. Θέλουμε να έρχονται άνθρωποι και για αυτά, ή σε συνδυασμό, ή να ξέρουν ότι να πάω στη Φλόρινα που άκουσα ότι έχει μια πολιτική εκδήλωση. Και ναι, εκεί θα πιω και το ωραίο ξενόμαυρο κρασί, ας πούμε, και θα φάω τις ιδιαίτερες συνταγές που υπάρχουν στην πόλη.
Άρα λοιπόν συνδυάζονται όλα αυτά μεταξύ τους. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα τα wine tours, ας πούμε, που είναι τόσο αναπτυσσόμενα διεθνώς και στην Ευρώπη, δεν έχουν αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Μόνο η Πελοπόννησος έχει κάνει μια προσπάθεια να τα αναπτύξει. Υπάρχουν ειδικά sites ευρωπαϊκά που μπαίνεις μέσα και ψάχνεις πού θα κάνεις ένα wine tour. Και είναι πολύ απλό να έρθει κάποιος επικοινωνία με αυτούς τους, με αυτές τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται και να προβληθεί μέσω αυτών. Είναι σχετικά εύκολο και φέρνουν αποτέλεσμα, έτσι. Αλλά και εδώ θέλει κάποιες συνεργασίες με τις επιχειρήσεις, με τα εστιατόρια της περιοχής, με τους παραγωγούς της περιοχής, για να αναπτυχθεί μια εμπειρία τουριστική για τον επισκέπτη και μια γαστρονομική εμπειρία. Δεν προτείνω να αναπτυχθούν μόνο vegan, ας πούμε, να μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, και εγώ τρώω κρέας, έτσι, και ξέρω τα κεμπάπ και τις φλόρινες κάθε φορά που έρχομαι, σίγουρα θα το δοκιμάσω. Προφανώς και αυτά δεν θα μείνουν αναξιοποιητά. Απλώς εδώ υπάρχει μια ευκαιρία που και αυτή πρέπει να αξιοποιηθεί, γιατί είναι, δεν έχει να κάνει με τις δικές μας πεπιθήσεις και τα δικά μας γούστα. Έχει να κάνει με την ανάδειξη ενός, ας πούμε, μιας νης, όπως λέγεται στο marketing αγοράς, δηλαδή μιας μικρής εστιασμένης αλλά φανατικής αγοράς, όπως είναι το vegetarian και vegan κοινό, που ψάχνει αυτή τη στιγμή προορισμούς, που θα πάει και θα φάει κάτι και δεν βρίσκει. Άρα λοιπόν, μαζί με όλη αυτή το retreat και με το meditation που είπαμε πριν, ότι μπορούν να κάνουν στα βουνά γύρω από τη Φλόρινα, μπορούν να έρθουν άνθρωποι υψηλών εισοδημάτων στην περιοχή, γιατί για τέτοιους ανθρώπους μιλάμε συνήθως, που έχουν αυτές τις ευαισθησίες και τα ενδιαφέροντα, από όλη την Ευρώπη, και να ξέρουν ότι θα πάω στη Φλόρινα, να περπατήσω στο βουνό, να κάνω διαλογισμό δίπλα στη λίμνη και να φάω πιπεριές, φασόλια και μανιτάρια και να πιω κρασί. Λοιπόν, μπορεί να σας φαίνεται απλοϊκό, αλλά νομίζω ότι είναι ένα χαρτί που μπορεί να φέρει πάρα πολλούς επισκέπτες και μια πολύ προσοδοφόρα αγορά στόχου. Λοιπόν, εδώ είναι αντίστοιχες ομάδες στόχοι, εντάξει, και εδώ όλων των ηλικιών, με διαφορετικό περιεχόμενο στην καθεμία. Εινογνωσία και ενοτουρισμός ξεχωριστό, πιο εξειδικευμένο. Και επαγγελματικά προτείνουμε και επαγγελματικά events σε σχέση με την αμπελουργία, την εινοπαραγωγή και την εινογνωσία. Και εδώ δεν μιλάμε για ένα, ας πούμε, πακέτο που μόνο στο Δήμος Φλόρινας μπορεί να το υποστηρίξει. Γιατί? Γιατί από τα 20 εινοπία που υπάρχουν στην περιοχή και τα 7 επισκέψιμα, τα 6 από τα 7 είναι δίπλα στο Αμίντο. Άρα εδώ μιλάμε για μια συνεργασία. Το Αμίντο από την άλλη δεν έχει ξενοδοχεία. Έχει ένα ξενοδοχείο, νομίζω. Άρα, τον πει δεν έχει και Φλόρινα πολλά, αλλά τέλος πάντων έχει περισσότερα καταλήμματα και στο Airbnb από ό,τι ψάξαμε. Άρα λοιπόν εδώ χρειάζεται μια συνεργασία των δύο Δήμων και γενικότερα επίπεδο περιφερειακής ενότητας. Και θα πρέπει και εδώ η ΕΔΔΙΜΑ ή η περιφερειακή ενότητα να είναι, ας πούμε, συντονιστής στη διαχείριση αυτού του πακέτου για να υπάρχει επιτυχία. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, κάναμε μια ανάλυση που την είδατε στο πρώτο μέρος, από το οποίο προκύψαν οι ταυτότητες που προτείνουμε να αναπτυχθούν. Οι ταυτότητες είναι η Φλόρινα ως ορεινός και φυσιολατρικός προορισμός και ως χριστουγεννιάτικος προορισμός, η Φλόρινα ως πόλη των τεχνών και του πολιτισμού και ως γραφικός προορισμός και η Φλόρινα ως γαστρονομικός και ενοτουριστικός προορισμός. Εδώ είναι το περιεχόμενο των δράσεων, έτσι, που μπορείτε, ας πούμε, να τη δείτε και με την ησυχία σας, δεν ξέρω αν θα ανέβει κάπου και αυτή η παρουσίαση. Δηλαδή, ποιες είναι οι αγορές στόχοι της κάθε ταυτότητας και ποιο το περιεχόμενο προβολής. Δηλαδή, για παράδειγμα, όταν μιλούμε για το χριστουγεννιάτικο και χειμερινό προορισμό, τι δείχνουμε? Δείχνουμε την Ομίχλη, το γραφικό αστικό τοπίο, τις φωτιές και το χριστουγεννιάτικο χωριό που προτείνουμε να γίνει και την τοπική γαστρονομία που, αν δείτε, παντού κολλάει ακόμη και στα άλλα πακέτα και όχι μόνο στο τελευταίο. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κάνει συγκεκριμένο το ποιο είναι το περιεχόμενο προβολής για κάθε πακέτο. Όμως αυτό το όραμα για τη Φλόρινα, ότι μπορεί να αναπτύξει μια ισχυρή εικόνα με βάση το φυσικό της πλούτο, τη γαστρονομία της και το αρχιτεκτονικό της και πολιτιστικό απόθεμα, είναι πράγματι εφικτό, γιατί βασίζεται στις πραγματικές δυνατότητες και τα συντηρητικά πλεονεκτήματα της περιοχής. Δεν είναι copy-paste από άλλες περιοχές, δεν το είδαμε από αλλού και το φέραμε εδώ. Βασίζεται στη διάγνωση των πραγματικών δυνατοτήτων που έχει η Φλόρινα. Αλλά για να μπορέσει να υποστηριχθεί και να έχει διάρκεια, χρειάζεται υποστήριξη από την τοπική επιχειρηματικότητα και τους τοπικούς φορείς. Εντάξει, άρα είτε νομίζουν, και αυτό με το λέω και σαν έκκληση, αν θέλετε, από την εμπειρία μου, για το πότε λειτουργούν και πότε δεν λειτουργούν αυτού του είδους οι απόπειρες. Ακόμη και αν αυτά τα πακέτα που έχουμε διαγνώσει μπορεί να μην αφορούν όλους οι επιχειρηματίες της πόλης, να αφορούν πιο συγκεκριμένους. Δεν έχει σημασία, η τοπική ανάπτυξη λειτουργεί σαν μια σειρά από γρανάζια που το ένα δίνει την κίνηση και τη μεταφέρει δίπλα στο διπλανό. Άρα λοιπόν θα πρέπει όλοι να βάλουν ένα χεράκι εδώ, να υιοθετήσουν, να ενστερνιστούν το όραμα της Φλόρινας και να το υποστηρίξουν. Και με αυτό, ας πούμε, με αυτή τη διαπίστωση θέλω να κλείσω.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστούμε την κυρία Ψαθά, αν και ήταν λίγο μεγάλη η παρουσίασή της. Ναι, ναι, πρέπει να ήταν. Κυρία Ψαθά, θα παραμείνετε κι εσείς συνδεδεμένοι, γιατί θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος τώρα. Δεν θα το πω να κάνω μετά από τόση υπομονή που δείξατε για να με ακούσετε. Για να ακούσουμε και τους καλεσμένους μας μέσα στην αίθουσα, να τοποθετηθούν και να μας κάνουν και ερωτήσεις. Όποιος θέλει να πάρει το λόγο, με τη σειρά, ο κύριος Σιδιάρογλου. Θα μας λέτε το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητά σας όλοι, για να μην το κάνω εγώ. Πατήστε το λόγο. Ναι, ναι, ναι. Θα σηκώνεστε ένας ούτως ή άλλος το... Να κάνουμε. Ωραία. Ακούγομαι, ακούγομαι. Ναι, ναι, τώρα, ναι. Καλησπέρα, λέγομαι Διάλογο Χριστόφορος, εκπροσωπώ την εταιρεία Butterfly. Είναι η εταιρεία, μην δείτε τα 115 μου κιλά και το όνομα, δεν είμαι ιδιοκτή... και το όνομα της εταιρείας, δεν είμαι ιδιοκτήτης, είμαι εκπρόσωπος. Είναι η εταιρεία που παίρνει τη σκυτάλη από εδώ και μετά και θα σας πω τι θα κάνει. Θα παρακαλούσα, δεν πρόκειται να μιλήσω, ήρθα για να ακούσω κυρίως. Είναι η εταιρεία που θα κάνει το καινούριο σήμα και σλόγγαν για τη Φλόρινα. Άρα μετά από τις δύο σπουδαίες εισηγήσεις που ακούσαμε, θα σας παρακαλούσα να καθαρίσετε το μυαλό και να μας βοηθήσετε. Όλα αυτά που αποτύπωσε και η κυρία Καταϊφσή και η κυρία Ψαθά, να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε ένα σήμα και ένα σλόγγαν που τα περιέχουν όλα. Θα πει κάποιος αυτό είναι αδύνατο. Αλλά θέλω να σκεφτείτε το εξής. Ποιο είναι το σύμβολο της Νέας Υόρκης? Άι, μία καρδούλα, νι και ύψιλον. Αυτό είναι το τουριστικό σήμα της Νέας Υόρκης. Αυτό είναι από μία εταιρεία που το έκανε το 1977 και το διατηρεί η πόλη αυτή, η μεγαλύτερη πόλη και σπουδαιότερη για μένα στον κόσμο, 46 χρόνια. Και τα περιέχει όλα. I love New York. Τρία γράμματα και μια καρδούλα. Έλεγα στην κυρία Καταϊφσή, καθώς ερχόμασταν, να κάνω ένα λογότυπο που να είναι Δήμος Φλόρινας και μια κόκκινη δυνατή πιπεριά. Εμένα μου αρέσει αυτό. Μετά όμως σκέφτηκα, μετράει σε ένα βούλγαρο αυτό? Λέει τις πιπεριές, πιπεριά αυτό. Όχι, λέω, πάρε το πίσω. Θέλω λοιπόν τη βοήθειά σας και τη συμμετοχή όλων, έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Κρατήσαμε τα στοιχεία σας για να στείλουμε και ένα ενημερωτικό, αν θέλετε, με ιδέες, με σκέψεις και το πιο πράγμα που το θεωρείτε δευτερεύον να μας το πείτε, για να μας βοηθήσετε σε αυτή τη μελέτη, την γραφιστική πια, και τις επόμενες μέρες δηλαδή, να απαντήσετε στο mail που θα στείλουμε. Γι' αυτό μαζέψαμε τα στοιχεία, να μας βοηθήσει όλη αυτή τη δουλειά. Σε δύο μήνες θα έρθουμε να παρουσιάσουμε το αποτέλεσμα και εφόσον συμφωνήσουμε, μετά καθήκον μας είναι να το διαφημίσουμε από τηλεόραση, από social media, έτσι ώστε να αρχίσει να γίνεται γνωστό σε όλη την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριος Προβαβέτσης. Καλησπέρα σε όλους σας. Ως εκπρόσωπος του Μιμπιλτηρίου θα σας πω δύο λόγια. Δήμαρχε, καλή αρχή. Μια παρθένα αγορά για το Δήμο της Φλόρινας είναι κάτι που δεν το ξέρουν. Δεν φτάνει να έχουμε μόνο κοινωνικό πρόσωπο, θέλει και τουριστικό πρόσωπο. Και φυσικά εξειδικευμένους ανθρώπους να το διαχειριστούν. Χώροι υπάρχουν πολλοί. Δεν είναι μόνο το πάρκο, ο παλιός ζωολογικός κήπος. Είναι η κατασκηνώση Κλαδωράχης. Λύστε και αυτό το ζήτημα. Είναι του Δήμου περιουσία. Είναι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Και το στρατόπεδο κάποτε ήταν του στρατού, αλλά σήμερα είναι του Δήμου. Καλή αρχή. Εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Έχουμε κάνει πολλές κινήσεις και στην αγροδιατροφή που είπανε. Εκπροσωπούμε τις μικρές μονάδες στα καταλήματα, τα οποία δεν είναι ευχαριστημένοι άνθρωποι. Λείπουν υποδομές. Δρόμοι. Πώς θα έρθει ο άλλος? Ακόμα συζητάμε για δρόμο. Μας ήρθε ένα απόγευμα η μετάβαση και κάνει ο κόσμος μετάβαση. Τώρα το θυμηθήκαμε. Κάτι ακόμα. Η προσπάθεια που κάνετε είναι σοβαρή. Αλλά θέλει συνέχεια. Και πόρους. Εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.
υποστηρίζοντας την προβολή στα μέσα που είπατε για ένα χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και πολύ τον κύριο Παπαβέση. Ο κύριος Λιγούρας. Καλησπέρα σε όλους. Λέγομαι Λιγούρας Γιώργος και είμαι πρόεδρος του Αθλητικού Συλλόγου Σάρης της Φλόρινας. Επίσης είμαι και εκπαιδευτικός. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Δήμο για την πρωτοβουλία αυτή, αλλά και εσάς τους ερευνητές για την πολύ εμπεριστατημένη μελέτη που κάνατε. Σαν μια πρώτη παρατήρηση θα ήθελα να πω είναι ότι αυτά όλα που ακούσαμε είναι αυτά που ήδη γνωρίζουμε και βιώνουμε, δηλαδή ότι η Φλόρινα στον τομέα του τουρισμού βρίσκεται ίσως στην τελευταία θέση σε όλη την Ελλάδα. Και υπολείπεται πάρα πολύ, όχι μόνο από παραθαλάσσιες τουριστικές περιοχές, αλλά και από γειτονικούς νομούς, οι οποίοι έχουν προχωρήσει και έχουν εξελιχθεί σε αυτό το τομέα. Σαν δεύτερη παρατήρηση θα ήθελα να πω ότι μου έκανε εντύπωση ότι στα αποτελέσματα της έρευνάς σας ή σε όλο το πλαίσιο προσέγγισης του τουρισμού δεν αναφερθήκατε καθόλου στον αθλητικό τουρισμό και επίσης στον συνεδριακό και εκπαιδευτικό τουρισμό, δύο τομείς που βρίσκονται σε συνεχή ανάπτυξη ανά τον κόσμο και νομίζω ότι η Φλόρινα και στα δύο αυτά κομμάτια έχει πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα. Πρώτον, γιατί όσον αφορά την άποψη του αθλητισμού έχει μια πολύ μεγάλη παράδοση με συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο και έχουν δημιουργήσει μια παράδοση και έχουν μια ισχυρή βάση. Απορώ πραγματικά πώς δεν αναφέρεστε σε αυτό το κομμάτι όταν έχουμε παραδείγματα άλλων πόλεων. Είδα το Καρπενήσι για παράδειγμα που αναφέρατε, που στηρίζει τον τουρισμό του πάνω στον αθλητικό τουρισμό και έχει δημιουργήσει εντυπωσιακές εγκαταστάσεις ανά τον χρόνο και είναι προορισμός πολύ δυνατός για αθλητικούς συλλόγους όλης της χώρας, σε όλα τα αθλήματα, όπως επίσης και το Λουτράκι, που έκανε πάλι το ίδιο. Αυτό είναι ένα κομμάτι του αθλητισμού που νομίζω θα έπρεπε να μπει σαν πρόταση και είναι, θεωρώ, παράβλεψη της έρευνας. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ότι η Φλόρινα έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είναι το Πανεπιστήμιο και συγκεκριμένα το Παιδαγωγικό Τμήμα, το οποίο έχει μια πάρα πολύ μεγάλη παράδοση και έχει ένα ισχυρό όνομα στην χώρα. Το Πανεπιστήμιο συνδέεται με την έρευνα και ανά καιρούς έχουμε συνέδρια που διοργανώνει και νομίζω είναι εκεί μία βάση που μπορεί να αναπτυχθεί. Ο συνεδριακός τουρισμός είναι σε ανάπτυξη ανά τον κόσμο και η Φλόρινα ενδείκνυται γι' αυτό και λόγω της περιοχής και λόγω της φύσης. Κοντά σε αυτό θεωρώ ότι θα μπορούσε να αναπτυχθεί και ο σχολικός τουρισμός και αναφέρομαι σε εκδρομές σχολείων. Τα τελευταία χρόνια αυτό έχει ενταθεί, όλα τα σχολεία ψάχνουν προορισμούς, η Φλόρινα ενδείκνυται σε αυτό και θα μπορούσε να είναι ως βάση ένα σχολικό μουσείο, πρώτη στην οποία έχω κάνει και παλαιότερα, το οποίο θα μπορούσε να είναι ένα κέντρο προορισμού για σχολεία της περιοχής. Νομίζω ο Δήμος το γνωρίζει και ελπίζω να προχωρήσει. Αυτά ως παρατηρήσεις. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λιγούρα. Ο κύριος Καλυβιάνος. Καλησπέρα. Εγώ έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι για τον αθλητισμό και η μία για τον ορειβατικό τουρισμό. Στον αθλητισμό, για να γνωρίζουν και οι ομιλητές εδώ, είμαι αναπληρωτής τομέαρχης στο ΠΑΣΟΚ, στο τομέα αθλητισμού. Όπως είπε και ο προαλήσαντας, ήταν μια για τον αθλητικό τουρισμό δεν αναφέρθηκε τίποτα στην έρευνα, στην οποία υπάρχουν αρκετές υποδομές στο νομό της Φλόρινας και υπάρχουν και σωματεία τα οποία έχουν μεγάλες επιτυχίες είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Ο αθλητικός τουρισμός γίνεται σε περιόδους νεκρές για τον τουρισμό, δηλαδή μπορεί να είναι ο τουρισμός επιλέξιμος πότε θα έρθουν κάποιοι και είναι και υποχρεωτικός ο αθλητικός τουρισμός. Μαζί με τους αθλητές, όπως γνωρίζουν όλοι και οι ξενοδόχοι αλλά και αυτοί που ασχολούνται με τη μεταφορά, έρχονται και διάφοροι
γονείς, φίλοι κτλ. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αθλητικός τουρισμός, υπάρχουν και άλλοι που υποστηρίζουν αυτή τη δομή. Υπάρχουν όμως οι εγκαταστάσεις που πρέπει να βελτιωθούν. Υπάρχουν αθλήματα τα οποία είναι αναγνωρίσιμα σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπως είναι η ξεφασκία, όπως είναι η χιονοδρομία. Υπάρχει το χιονοδρομικό κέντρο πάνω. Είναι η επιτραπέζια αντισφαίριση. Και βέβαια και κάποια αθλήματα που αναπτύσσονται. Θα πρέπει να δούμε και αυτά. Δεν πρέπει να δούμε μόνο την ελίτ, αλλά πρέπει να δούμε και τα αθλήματα που μπορούν να αναπτυχθούν. Ήταν λοιπόν για μένα παράληψη της έρευνας ότι δεν υπήρξε στο κομμάτι αυτό ο αθλητικός τουρισμός, ο οποίος, όπως είπα και προηγουμένως, είναι σε νεκρές περιόδους και μπορεί να γίνει επιλέξιμα. Δεύτερο, ως αντιπρόεδρος του Φυσιολατρικού Ορειβατικού Ομίλου Φλόρινας, η Φλόρινα έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις άλλες πόλεις. Που εμείς, ας πούμε, στη Φλόρινα καταφέραμε και το κάναμε μειονέκτημα. Ποιο ήταν αυτό λοιπόν? Το πλεονέκτημά της είναι η φύση. Απλώνοντας το χέρι, όπως θα έχετε δει, θα έχετε διαπιστώσει, μπορείς να φτάσεις στο βουνό. Υπάρχουν πληθώρα μονοπατιών, πληθώρα ορεινών όγκων, πληθώρα τουριστικών ορειβατικών μονοπατιών, πολιτιστικών, ιστορικών, τα οποία βέβαια αυτά δεν έχουν αξιοποιηθεί. Υπάρχουν οι τοπικοί σύλλογοι, δύο τοπικοί σύλλογοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε αυτό το τομέα. Και μάλιστα εδώ ήθελα να πω και ότι πρόσφατα λειτουργήσε ένα πρόγραμμα, τα ορειβατικά μονοπάτια που θα λειτουργήσει σε όλη την Ελλάδα. Και με πρωτοβουλία του Δήμου αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας έγινε μια συνάντηση η οποία θα αναδείξει αυτά τα ορειβατικά μονοπάτια και θα φέρει κόσμο. Επίσης, τα ορειβατικά μονοπάτια δεν είναι σε συγκεκριμένες. Ο ορειβατικός τουρισμός και ο πεζοπορικός τουρισμός δεν είναι σε συγκεκριμένες περιόδους κι αυτός. Μπορεί να γίνει 365 μέρες το χρόνο. Είτε είναι χειμώνας, είτε είναι καλοκαίρι. Θέλω να πω λοιπόν ότι πρέπει να αναπτυχθεί ο ορειβατικός και ο πεζοπορικός τουρισμός στη Φλόρινα, γιατί είναι το φυσικό περιβάλλον που τη βοηθάει. Αυτά. Ευχαριστούμε τον κύριο Καλυβιάνο. Η κυρία Βοσκοπούλου έχει ζητήσει το λόγο. Έχω κρατήσει σημειώσεις. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Βοσκοπούλου Χρυσούλα λέγομαι, είμαι διδάκτορα αρχιτέκτων, διευθύντρια ανάπτυξη στην περιφέρεια, στην περιφερειακή ενότητα και διδάσκουσα στη Σχολή Καλών Τεχνών. Ξεκινάω από τα πρώτα. Από το ερωτηματολόγιο που είπατε, αν και πιστεύω το 318 δεν είναι πολύ μεγάλο νούμερο για μια πόλη 15.000 κατοίκων, έστω και ενδεικτικά, σημειώσατε ότι μόνο το 10,4% έρχεται για αναψυχή. Αυτό νομίζω πρέπει να μας προβληματίσει. Και πώς ορίζουμε την αναψυχή? Πώς ορίζεται η αναψυχή? Περιλαμβάνει δραστηριότητες, περιλαμβάνει υποδομές, περιλαμβάνει εμπειρίες? Είναι ένα ζητούμενο. Το δεύτερο. Το 80,6% διαπιστώθηκε από τα ερωτηματολόγια, δεν προβάλλεται η πόλη προς τα έξω. Μέγα πρόβλημα. Το εντοπίσατε κι εσείς. Δεν υπάρχει εξωστρέφεια. Νομίζω σε αυτό θα συμφωνήσουμε όλοι. Ως προς τις προτινόμενες ταυτότητες, τις τέσσερις, αν κατάλαβα καλά που προτείνετε, αξιοποίηση θεσμών, ένα πολύ μεγάλο ζήτημα από αυτά που είπατε, και της γραφειοκρατίας επίσης. Το πιο σημαντικό για μένα είναι η έλλειψη συνεργατικής κουλτούρας. Παρατηρείται όχι μόνο στην περιοχή μας, γενικά στην Ελλάδα δεν έχουμε συνεργατική κουλτούρα. Αυτό που είπατε, ο Δήμος Φλόρινας να συνεργαστεί με το Δήμο Αμιντέου, με την περιφέρεια κτλ., όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται, το ξέρουμε και εγώ προσωπικά το γνωρίζω, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε να γίνει. Ενδεχομένως και με όμορες γειτονικές χώρες, εκεί και αν δεν έχουμε συνεργατική κουλτούρα. Συνορεύουμε με δύο βαλκανικά κράτη. Φτωχότερα από εμάς οικονομικά, αγαπούν την Ελλάδα, απόδειξη ότι έρχονται σαν επισκέπτες, υποδομές υπάρχουν. Πιστεύω ότι το όνειρο και το όραμα όλου του Φλωρινιώτη θα ήταν μια διαβαλκανική, ας το πω, ένωση, ας το πω, συνεργασία 12 μήνες το χρόνο, 365 μέρες το χρόνο. Σε πάρα πολλά επίπεδα, όχι μόνο πολιτιστικά. Αυτό που είπατε για τον γαστρονομικό και εινικό τουρισμό, σε αυτό νομίζω ότι είμαστε, πάμε κάπως καλά. Προβάλλεται, τουλάχιστον από το ΝΕΟΤ και από το site, αν θα δείτε, προβάλλονται τουλάχιστον αυτό το κομμάτι, τα κρασιά του Αμιντέου και κάποια pop προϊόντα που έχουμε.
Είπατε στη SWOT ανάλυσης κάποια πράγματα. Αν κατάλαβα καλά, τα έχω σημειωμένα. Απειλές μας είναι νέοι προορισμοί, σίγουρα είναι νέοι προορισμοί που έχουν δουλέψει πολύ καλύτερα το branding και όλη τη διαδικασία και οι συνεργατικές προσπάθειες που δεν έχουμε δει ακόμα πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Σαν ευκαιρίες αναφέρετε πολύ σωστά τις διασυνοριακές συνεργασίες, θα συμφωνήσω απόλυτα, αξιοποίηση νέας τεχνολογίας και νέα μέσα προβολής. Το βιντεάκι που έκανε η Καστοριά για τα Χριστούγεννα, νομίζω το είδαμε όλοι στο YouTube, είχε μέσα σε 5 μέρες 3 εκατομμύρια views. Δεν θα σχολιάσω αν ήταν καλό ή κακό, ήταν κάτι που εκτόξευσε την επισκεψιμότητα στην Καστοριά τις 12 μέρες του 12ήμερου. Νομίζω περισσότεροι πρέπει να το ξέρετε, όσοι ασχολείστε με την επικοινωνία. Άρα, στις νέες τεχνολογίες και στα νέα μέσα προβολής, νομίζω πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη έμφαση. Δεν ξέρω πώς θα το κάνει ο Δήμος, θα συνεργαστεί με ιδιωτικές εταιρείες, θα ζητήσει συνέργειες από εδώ, από την περιοχή. Πάντως, η φιλοσοφία και το μέλλον του τουρισμού είναι στα νέα μέσα. Στρατηγικό σχέδιο προώθησης. Άκουσα με πολύ προσοχή την κυρία Ψαθά. Μας είπε πολύ χρήσιμα πράγματα. Έκανε σωστά το διαχωρισμό τι είναι branding και τι marketing, γιατί πολλές φορές τα μπερδεύουμε και αυτά. Έχω να σημειώσω το εξής. Στις ενέργειες και στην επικοινωνία και στις δράσεις. Θα συμφωνήσω ότι χρειάζεται να γίνουν συγκεκριμένες δράσεις που θα έχουν μία διαχρονικότητα και θα τρέχουν σε όλο το χρόνο. Δεν θα είναι κάτι που θα είναι μόνο τα Χριστούγεννα ή μόνο το καλοκαίρι. Κέντρο πληροφόρησης του Δήμου. Ανύπαρκτο. Δεν υπάρχει. Χρόνια τώρα. Για το target group θα συμφωνήσω ότι μπορούμε να απευθυνθούμε στα 50+. Γιατί η φύση και οι ήπιες δραστηριότητες αθλητισμού συνδέονται πάρα πολύ με αυτές τις ηλικίες. Το κάνουν πάρα πολύ στην Ευρώπη. Με πολύ ενισχυμένα προγράμματα χρηματοδοτικά, με ειδικές τιμές για αυτούς που είναι άνω των 60, θα πω εγώ, το 50 είναι ακόμα νέοι. Επίσης, πακέτα για συγκεκριμένες σχολικές ομάδες. Για τον εκπαιδευτικό τουρισμό, θα συμφωνήσω, δεν τονίστηκε όσο θα έπρεπε, δηλαδή τουρισμό σχολείων κτλ. Ξέρετε, όταν ξεκίνησε η διαδικασία και συζητούσαμε για την απολιγνητοποίηση σε μία σύσκεψη στην περιφέρεια, είχε υποθεί σαν όραμα να προσελκύσουμε εκπαιδευτικό τουρισμό. Δεν το βλέπουμε ακόμα. Έχουμε τα ορυχεία αυτά που θα μείνουν σαν τόπος εγκατηλημένος, θα πω εγώ, προς αξιοποίηση όμως. Δεν πρέπει να μάθει η νέα γενιά τι γινόταν τα 50 τελευταία χρόνια, εκεί που ήταν τόσα χρόνια τα εργοστάσια της ΔΕΗ και τι θα τα κάνουμε τώρα. Ερώτημα. Εκπαιδευτικός τουρισμός, επίσης σε κατεύθυνση πολιτιστική. Είπατε σωστά ότι το Πανεπιστήμιο πρέπει να έχει ένα σοβαρό ρόλο σε αυτό, σίγουρα, γιατί η ταυτότητα, μία από τις προτινόμενες ταυτότητες, είναι και η ταυτότητα πόλης πολιτισμού. Για τις επισκέψεις καλλιτεχνών και αυτές τις δράσεις θα συμφωνήσω απόλυτα. Ξέρετε ότι στην Κοριτσά το 2013 είχε γίνει η Biennale νέων καλλιτεχνών. Δεν είναι μεγάλη πόλη, δεν είναι πρωτεύουσα. Στα Σκόπια είχε γίνει το 2006. Μιλάω για βαλκανικές πόλεις για να έχουμε συγκρίσιμα μεγέθη. Για την πολιτιστική πρωτεύουσα την Ελευσίνα, επιτρέψτε μου να πω ότι προχθές έγινε η τελετή έναρξης. Θα δούμε πώς θα πάει. Πολύ, πολύ πετυχημένο η επιλογή της μη γνωστής πόλης. Μέχρι τώρα δεν ήξερε κανείς την Ελευσίνα. Πιστεύω να πάει καλά. Και θα κλείσω με το θέμα του wine tourism που είπατε. Αύριο θα επισκεφτεί την περιοχή μας η Γενική Γραμματέας, όχι, η Διευθύντρια Διεθνών και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Πολιτισμού. Είμαστε σε επαφή σαν περιφέρεια και αύριο θα επισκεφτούμε Ινωπία προκειμένου να ενταχθούν σε ένα δίκτυο ινικού τουρισμού. Δύο λόγια γι' αυτό μόνο θα πω και θα κλείσω. Τον Οκτώβριο που μας πέρασε έγινε στα Χανιά το 11ο Φόρουμ Πολιτιστικών Διαδρομών. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα επιλέχθηκαν τα Χανιά. Δεν ήταν τυχαίο. Η Κρήτη είναι ένας προορισμός πάρα πολύ ανεπτυγμένος και φυσικά λειτουργήσε προς αυτή την κατεύθυνση να φέρει αυτό το πολύ μεγάλο φόρουμ στην περιοχή, στην Ελλάδα, για πρώτη φορά. Από τις 48 πολιτιστικές διαδρομές της Ευρώπης, στις 16 συμμετέχει η Ελλάδα. Η Δυτική Μακεδονία σε καμία. Η Θεσσαλονίκη μόνο σε 3. Η Κρήτη και η Πελοπόννησος σχεδόν σε όλες και στις 16. Αυτό κάτι σημαίνει, ας το σκεφτούμε. Το ενθαρρυντικό βέβαια είναι ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη, ας το πούμε, ενίσχυση από το Υπουργείο Πολιτισμού για να προωθηθεί το κομμάτι του κρασιού,
και γι' αυτό θα γίνει και η συνάντηση αύριο στα Ινουπία της περιοχής, προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο κρασιών. Μία άλλη πρόταση που επίσης θα τη συζητήσουμε μεθαύριο στο Πανεπιστήμιο είναι, το, ίσως δεν το ξέρετε, υπάρχει μία πολιτιστική διαδρομή του παραμυθιού, Fairy Tale Route. Θα το βρείτε στο site του Συμβουλίου της Ευρώπης. Σε αυτή λοιπόν την πολιτιστική διαδρομή είμαστε σε επαφή σαν περιφέρεια να εντάξουμε την περιοχή μας και να την κάνουμε μια περιοχή των παραμυθιών. Αυτό βέβαια θέλει αρκετή προετοιμασία, θέλει δουλειά. Φυσικά να συμμετέχει και ο Δήμος αυτό, εννοείται, και να κάνουμε το παραμύθι, όχι μόνο των Χριστουγέννων, όλης της 12μηνης διάρκειας του χρόνου, 365 μέρες του χρόνου, γιατί είμαστε κρύα πόλη με ζεστούς ανθρώπους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βοσκοπούλου. Ο κύριος Σκιώκας. Καλησπέρα σας, συμπολίτες και συμπατριώτες. Συγχαρητήρια για αυτό που συμβαίνει σήμερα. Δεν είναι πρώτη φορά όμως που συμβαίνει. Δεκαετία 80, αναπτυσιακό συνέδριο. Πολλά είχαν υποθεί τότε από ειδικούς και μη. Καταγράφηκαν και πολλά από αυτά που συνέβησαν τις δεκαετίες που περάσανε στηρίχθηκαν σε εκείνα τα συμπεράσματα. Λοιπόν, για αυτό εδώ που συμβαίνει σήμερα, έχω κάποιες απορίες. Και η Αναστασιάδη δεν διαμορφώνεται πολιτική ταυτότητα, πολιτιστική ταυτότητα. Προσδιορίζεται την πολιτιστική ταυτότητα που υπάρχει ούτως ή άλλως, καλή ή κακή. Τα στοιχεία αυτής της ταυτότητας, αν θέλετε, τα χρησιμοποιήσετε ως μοχλό για μια τουριστική ανάπτυξη. Λοιπόν, σε σχέση με το πρώτο σκέλος, με την κυρία Κατσιά. Έτσι. Λοιπόν, αναφέρθηκε ότι το δείγμα δεν ήταν πολύ καλό και εδώ αναλαμβάνω και την ευθύνη μου, γιατί δεν συμπλήρωσα το ρυθματολόγιο. Έτσι, μου παράπεσε και αναλαμβάνω την ευθύνη γι' αυτό. Αλλά το δείγμα δεν είναι πολύ καλό. Έτσι, όπως επίσης, όταν μιλάμε για αρχιτεκτονική κληρονομιά, η Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής δεν είναι μνημείο κληρονομιά της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. Μια εκκλησία που φτιάχτηκε το 1972 δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Έτσι. Όπως επίσης, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, όταν μιλάμε για κάτι και αναφερόμαστε πολύ συγκεκριμένα γι' αυτό, μετά από 50 χρόνια λειτουργίας θα πρέπει να ξέρετε ότι είναι στέγη φιλοτέχνων Φλόρινες και όχι σύλλογος. Έχει σημασία αυτό. Δεν είναι ετικέτα. Έτσι. Κυρία Ψαθά, λυπάμαι που σας το λέω, υπάρχει πινακοθήκη Κατσίγρα στη Λάρισα. Όχι μόνο η Φλόρινα. Η Φλόρινα Προύλησατε έχει το θράσιο του 1978 να φτιάξει Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Από εκεί και πέρα, για να μπούμε όχι τόσο στην πολιτιστική ταυτότητα, σε αυτό που συζητάμε, αν θα υπάρξει τουριστική ανάπτυξη και για ποιο λόγο. Και το ερώτημα είναι απλό. Γιατί να έρθει κάποιος στη Φλόρινα? Και πέστε ότι έρχεται γιατί είναι πολύ ωραία πόλη. Είναι ωραία πόλη. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά μπορεί να αποτελέσει τουριστικό πόρο. Ερώτημα αυτό. Είναι η πόλη των καλλιτεχνών, είναι η γευσιγνωσία. Αυτά που αναφερθήκατε ως ισχυρά χαρτιά, είτε είναι στο Δήμο Πρεσπών, είτε στο Δήμο Αμιντέου. Και εκεί η ιστορία αυτή και αυτή η δυναμική εξελίσσεται. Η Πρέσπα έχει τουρισμό 12 μήνες το χρόνο, με πολύ συγκεκριμένες ομάδες. Δεν μας κάνει καθόλου εντύπωση που η Καστοριά προσπαθεί να καλλιεργήσει τετραήμερη παραμονή για τους Ισραηλίτες τουρίστες, βάζοντας από το πλάι και μια επίσκεψη στη Φλόρινα. Για να καλύψει το τετραήμερο. Μία μέρα Πρέσπα, μία μέρα Φλόρινα. Να έρθει ο άλλος να κάνει τι στη Φλόρινα? Όχι Πρέσπα, όχι Νυφαίο, στη Φλόρινα τι θα έρθει να κάνει? Θα βγει να φάει? Μα μένω στη Θεσσαλονίκη και τρώω. Δεν έχει καλά μαγαζιά Θεσσαλονίκη? Μένω στη Πτολεμαϊδα. Δεν έχει καλά μαγαζιά Θεσσαλονίκη ή Πτολεμαϊδα? Τι ακριβώς? Έχει νυχτερινή ζωή η Φλόρινα? Εγώ ηλικιακά πια δεν ανήκω σε αυτήν την ομάδα, αλλά όσο κυκλοφορούμε. Τι θα έρθει να κάνει στη Φλόρινα? Αυτό το φυσιολατρικό, τι εντυπωσιακό πράγμα είναι? Δήμαρχε, γνωρίζει ο Δήμος ότι το δάσος που βλέπουμε στο Σταυρό είναι τεχνητό δάσος? Ότι το 1918 το έκανε ο Σαπουτζής με σκοπό τη τουριστική ανάπτυξη?
Δεν κομίζουμε γλάφκα στις Αθήνας. Πριν 100 χρόνια ο Σαπουτζής την έκανε τουριστική τη Φλόρινα. Και το Μεσοπόλεμο, και αυτό είχε τόσα πολλά ξενοδοχεία. Τι θα κάνει κάποιος που έρχεται στη Φλόρινα? Φλόρινα χειμώνας. Τι ακριβώς? Επίσης, μια παράμετρο σε αυτή την έρευνα, η Φλόρινα, το ιστορικό χαρακτηριστικό της ήταν ενδιάμεσος σταθμός μιας πορείας. Και έτσι λειτουργεί τώρα. Πηγαίνω για πρέσπα. Θα περάσω από τη Φλόρινα, όχι τόσο συχνά πια, γιατί περνάω από την Καστοριά. Αλλά υπάρχει σοβαρή παράμετρος και ο άξονας ότι φεύγω από τη Φλόρινα, δεν σταματάω καθόλου, και πηγαίνω στο μοναστήρι. Πηγαίνω στην Οχρίδα, όπου υπάρχουν υποδομές. Θα έρθω, θα κοιμηθώ σε ένα καλό ξενοδοχείο, πιστεύω, θα φάω καλά και τι θα κάνω, τι θα δω. Τι θα δω, δηλαδή, Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης ανήκει σε ένα σύλλογο που το έκανε όπως το έκανε στο μέτρο των δυνατοτήτων, αλλά αν θέλουμε να αποτελέσει εργαλείο, θα πρέπει να πάλι άλλη μορφή δήμαρχε. Έτσι, δηλαδή, το συγκεκριμένο έργο, αυτή η έρευνα, το ΣΒΑ, τρέχει 5 χρόνια τώρα. Και είδαμε πώς πήγε στην προηγούμενη θητεία, με τις απορρίψεις των προτάσεων. Και μια άλλη παράμετρος που δεν λάβατε υπόψη σας. Στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για ελληνικό τουρισμό, ισχύει ο κανόνας του μιλητού. Θα πω στο φίλο μου, ο φίλος στο φίλο του, και έτσι θα έρθει κάποιος. Έχουμε ένα συγκριτικό πλεονέκτημα στη Φλόρινα. Βέβαια, δεν λέμε να γίνουμε Ρόδος, και κυρία Ψαθά, Αφρόδη Σύνος, Καΐρ Ρόδου, από τη δεκαετία του 60 επίσης. Όχι μόνο το Αμίντο. Είναι οι φοιτητές που ζουν στη Φλόρινα. Οι φοιτητές που ζουν στη Φλόρινα είναι από όλη την Ελλάδα και από την Κύπρο. Το θέμα είναι ο παλιός κανόνας. Ο δυσαρεστημένος διώχνει 10, ο ευχαριστημένος φέρνει 7. Αυτή την ομάδα μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε μέσα στη πόλη, στη λειτουργία της πόλης, ώστε αυτό να τραβήξει κόσμο. Πιπεριά της Φλόρινας. Καλλιεργείται η πιπεριά στη Φλόρινα. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή, υπάρχει δυνατότητα, αν αντί για τους 100 που τρώνε πιπεριά γίνουν 10.000, έχουμε πιπεριά να τους ταΐσουμε? Τι λέμε? Εκπαιδευτικός τουρισμός. Σε ένα πανεπιστήμιο που τα πόδια του δεν είναι πολύ ισχυρά. Τι θέλουμε από το πανεπιστήμιο στη λειτουργία της πόλης? Θα μας πει το Πανεπιστήμιο ή θα πούμε εμείς το Πανεπιστήμιο? Γιατί παρεπιπτόντως, για να μην μπερδευόμαστε, η πόλη έκανε το Πανεπιστήμιο. Όχι το Πανεπιστήμιο τον εαυτό του. Αυτά. Ξέρω. Γι' αυτό προσπαθούμε τώρα συντεταγμένα να κάνουμε μια προσπάθεια, έτσι ώστε... ακόμα πιο παλιά, τα πρακτικά του Σαπουτζή. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και μετά θα συνεχίσουν και άλλοι, είναι ότι μετά από αυτή την ουσιαστική και ποιοτική παρουσίαση που μας κάνανε, μπορούμε πλέον αυτό το όραμα που είχαμε μέχρι τώρα να γίνει στόχος. Και ποιος είναι ο στόχος? Να γίνει η περιοχή μας, ο Δήμος μας, τουριστικός προορισμός. Πώς θα τον κάνουμε? Αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματά του. Είπαμε, φυσικό πλούτο, μονοπάτια, όλα αυτά βοηθάνε στο να έρθει κόσμος. Συμφωνώ με όσα υπόθηκαν για τον αθλητικό τουρισμό. Έχουμε υποδομές. Από την πρώτη στιγμή ο Δήμος, από τότε που αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση, έχουν γίνει παρά την πανδημία πάρα πολλά συνέδρια τα οποία στηρίξαμε. Πότε έφυγε? Το λόγο να μου πείτε. Εσείς να μου πείτε το λόγο. Εγώ δεν ξέρω κι εγώ. Να μου πείτε εσείς. Έχουμε εδώ τον πρόεδρο να μας πει. Έχουμε τον πρόεδρο να μας πει. Μου. Δεν θα πούμε σε αντιπαράθεση. Δεν είναι αντιπαράθεση. Είναι αντιπαράθεση. Πάντα με μιλάω έντονα, συγγνώμη, δεν είναι. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι από τη δημοτική αυτή αρχή γίνονται προσπάθειες. Και αυτές τουλάχιστον πρέπει να τις αναγνωρίζετε. Η δημοτική αυτή αρχή δεν διώχνει τίποτα από τον τόπο.
προσπαθεί να τα κρατήσει όλα εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Η κυρία Τσιόκα μου, Ιωάννα. Και εγώ σας χαίρω για όλη αυτή τη διεργασία. Θα ήθελα, γιατί άκουσα για την Ελευσίνα, και σαν αρχαιολόγος θα ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Τα Ελευσίνια μυστήρια είναι ένα σημαντικό έργο. Ο αρχαιολογικός τους τόπος είναι τόσο σημαντικός και τόσο γνωστός στα πέρατα του κόσμου, που δεν με εκπλήσει που η Ελευσίνα έγινε πολιτιστική πρωτεύουσα. Καθόλου κιόλας. Απορώ πως απορείτε εσείς. Γιατί όταν απευθύνεσαι και στο εξωτερικό, κοιτάνε πάντοτε την προϊστορία σου, την ιστορία σου, όλα τα βήματά σου. Και φτάνουμε στο σήμερα. Μια βιομηχανική ζώνη, εργατική ζώνη, που γίνεται πολιτιστική πρωτεύουσα, αλλά με άλλη βάση. Και εγώ εδώ θα ήθελα να μιλήσω ότι και το Πανεπιστήμιο έρχεται, και εμείς σαν αρχαιολογικό μουσείο και σαν αρχαιολογικός χώρος, και το καλοκαίρι που είχε έρθει η υπουργός εδώ ζήτησε να γίνονται εκδηλώσεις. Οι εκδηλώσεις γίνονται. Δεν ξέρω πόσο τις αγκαλιάζει η πόλη. Άλλοτε ναι, άλλοτε είμαστε 15 άτομα μέσα. Αυτά είναι της δικής μας πόλης. Φλωρινιώτισσα είμαι και ξέρω τις αναπνοές μας. Πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Έχουμε συνηθίσει να επιρρύπτουμε τις ευθύνες τους άλλους. Εγώ θα ήθελα μια φορά να αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Θεοδόρου. Καλησπέρα σας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τη Δημοτική Αρχή που πήρε αυτή την πρωτοβουλία τη σημερινή. Να πω, ναι, να πω συγχαρητήρια λοιπόν. Τώρα, για την έρευνα έχω και εγώ κάποιες αντιρρήσεις σχετικά με το πλήθος των απαντήσεων. 300 ερωτηματολόγια δεν είναι αρκετό δείγμα, νομίζω. 1000 ίσως πρέπει να ήταν καλή. Αυτή ήταν μία έρευνα, η οποία δεν είναι η έρευνα όπως τη γνωρίζουμε, δηλαδή μία εταιρεία ερευνών επιλέγει ένα δείγμα τυχαίο με στατιστικές μεθόδους και στοχοθετεί σε αυτό το δείγμα και με τηλέφωνα και με επιμονή προσπαθεί να το συγκεντρώσει. Αυτή ήταν μία έρευνα η οποία απευθύνεται σε ένα τυχαίο δείγμα και στηρίζεται σε ένα πράγμα, στον εθελοντισμό. Άρα λοιπόν οι 318 συμπολίτες σας που απάντησαν, εθελοντικά απάντησαν. Εμείς δεν μπορούσαμε να πάμε και να βγάλουμε τον κόσμο από τα σπίτια του για να απαντήσει. Άρα λοιπόν παρακαλώ δεχτείτε το ως ένα τυχαίο δείγμα 318 ανθρώπων που αν θέλετε τη γνώμη μου, που γνωρίζω στατιστική όσοι γνωρίζετε κι εσείς, με 5 την πέρασα στο Πανεπιστήμιο. Παρά τα αυτά όμως θεωρώ ότι είναι για τα δεδομένα, τα πληθυσμιακά δεδομένα της πόλης, μπορεί να θεωρηθεί ένα καλό δείγμα. Mm-hmm. Εντάξει. Και βέβαια αντιλαμβάνουμε ότι εχθρός του καλού το καλύτερο. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Εγώ είμαι υπέρ της προσπάθειας ούτως ή άλλως, γι' αυτό και παίρνω το λόγο. Μόνο και μόνο για να προσφέρω με τις παρατηρήσεις μου, αν επιτρέπετε. Ωραία. Ωραία. Τώρα θα ήθελα να επισημάνω και εγώ την παράληψη για τον αθλητικό τουρισμό, γιατί πέρσι ειδικά στο χιονοδρομικό, στη Βίγλα, μία Κυριακή είχε πάρα πολύ κόσμο και ρώτησα τα παιδιά που δουλεύουν και είναι φίλοι μας εδώ, λέω παιδιά πόσα εισιτήρια κόψατε ας πούμε μέχρι τώρα και ήταν 2 η ώρα και μου είπε 4.000. Οπότε σε μία καλή Κυριακή που έχουμε 4.000 σκιέρ, όταν τους μιλάω στο lift, μου λένε θα φύγω, γιατί θα κάνω 2 κατεβασιές και μετά θα φύγω, θα γυρίσω πίσω στην πόλη. Ναι.
Εμένα αυτό που με προβλημάτισε πάρα πολύ ήταν ότι το 10% των φορέων, των πόρων που είπε συγκεκριμένα, είπε ότι δεν πιστεύουν ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας από την εκμετάλλευση των ίδιων των πόρων. Είναι πάρα πολύ στενάχρο και λυπήθηκα που το είδα αλήθεια. Αλλά ως στον αντίποδα μπορούμε να πούμε ότι με την κατάλληλη εκπαίδευση και των πολιτών και των φορέων από άλλους φορείς που έχουν καλύτερη εμπειρία στον τουρισμό από τη Φλόρινα που δεν έχει προϊστορία στον τουρισμό, θα μπορούσαμε να το πολεμήσουμε. Και η έρευνά σας πιστεύω ότι θα είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Αν τη χρησιμοποιήσουμε σωστά, θα μας οδηγήσει κάπου καλά. Αυτά θέλω να πω. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Θεοδόρου. Ο κύριος Παυλίδης. Καλησπέρα και από μένα. Θα μιλήσω σαν πρόεδρος του ΟΞΥΦ, ενός συλλόγου αθλητικού. Αλλά θα ήθελα να μιλήσω και σαν Φλωρινιώτης. Το μόνο που μ' άρεσε σήμερα είναι η προσπάθεια. Οι χρόνοι που άκουσα δεν μ' αρέσουν καθόλου. Στο σε δύο μήνες να ξεκινήσουμε και να βγάλουμε το brand name της πόλης, που μια πόλη που ακόμα προσπαθεί να βρει πραγματικά την ταυτότητά της μέσα από όσα έχει περάσει το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με την απολυνητοποίηση και την απαξίωση από την κεντρική πολιτική εξουσία. Το να σε δύο μήνες να βγάλουμε ένα brand name για τη Φλόρινα το θεωρώ πάρα πολύ λίγο. Δεν θέλω να πω, εγώ βλέπω λίγο όλα αυτά που είπατε, που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, σαν city breaker. Θα συμφωνήσουμε με κάθε τι που είπαν όλοι οι προηγούμενοι, αλλά και εσείς. Εγώ δεν θέλω τη Φλόρινα να είναι προορισμός χειμερινός μόνο. Θέλω να έχει όμως χριστουγεννιάτικο χωριό. Δεν μίλησε κανένας για μια ερευνητική καταγραφή των υποδομών της. Πού θα μείνουν όλοι αυτοί που θέλουμε να φέρουμε? Με τι ποιοτικά χαρακτηριστικά? Σωστά αναφέρθηκε και ο κύριος Λιγούρας και όλοι για τον αθλητικό τουρισμό. Τι υποδομές έχουμε? Τι αθλητικά κέντρα έχουμε που έχουμε αρκετά σοβαρά και γίνεται πολύ σοβαρή προσπάθεια. Θα διαφωνήσω με τον φίλο μου τον Αντρέα του ΟΞΥΦ. Γίνονται προσπάθειες. Στην Κόνιτσα έφυγε και για άλλους λόγους του ΚΑΠ. Όπως ήρθαν άλλα ΚΑΠ. Δεν το βλέπω για το δικό μας σύλλογο ή για τον οποιοδήποτε άλλο. Το θέμα είναι να κάνουμε υποδομές. Δεν μπορούμε, είμαστε τα τελευταία χρόνια, τα Γρεβενά μπήκανε με την Εγνατία στο χάρτη της χώρας, η Φλόρινα βγήκε. Είμαστε η ουρά, η τουριστική, όπως προείπανε, της Καστοριάς. Δεν ξέρουμε τις υποδομές. Πείτε μου εσείς που κάνετε την έρευνα, τι κλίνες έχει Φλόρινα και τι ποιοτικά χαρακτηριστικά των κλίνων. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα προϊόν και πού θα το τοποθετήσουμε αυτό το προϊόν? Καλά. Του νομού Φλόρινα. Με τι ποιοτικά? Όχι, δεν θέλω να ανοίξω κουβέντα. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρώτα πρέπει να φτιάξουμε κάποιες συγκεκριμένες υποδομές και μετά να δούμε πώς θα τοποθετήσουμε προϊόντα τουριστικά σε αυτές τις υποδομές. Με τα λύπης μου δεν άκουσα πουθενά. Έχουμε καλών τεχνών στη Φλόρινα και μιλάμε για πόλη που θέλουμε να προσδιορίσουμε ένα πολιτιστικό προσδιορισμό χωρίς τη συμμετοχή της καλών τεχνών σε αυτό. Θα μπορούσε η καλών τεχνών να παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτό. Οι φοιτητές και οι καθηγητές ασχολούνται με τον πολιτισμό. Χίλιοι διαγωνισμοί θα μπορούσαν να γίνουν από τους φοιτητές για πώς να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ στη διαδικασία αυτή σκέφτηκα να κάνουμε προσώψεις στα κτίρια που έχουν πέσει στο ποτάμι και να τα κάνουν οι φοιτητές της καλών τεχνών. Θέλω να κρατήσω τα θετικά, αλλά έχουμε πάρα πολύ δρόμο. Και πρέπει να βρούμε και πόρους. Και πρέπει να βρούμε και πόρους εξειδικευμένους για την πόλη μας. Όχι τους γενικούς πόρους, το ΕΣΠΑ και όλα αυτά, γιατί ξέρουμε πώς λειτουργούν και με τι χρόνους λειτουργούν. Και πείτε μου λίγο εσείς που κάνατε την έρευνα, αν θα βάζατε έστω ένα ευρώ επενδυτικά στον τουρισμό της Φλόρινας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παυλίδη. Ο κύριος Δημητρίου. Καλησπέρα και από μένα. Δημητρίου Γιάννης ονομάζομαι. Έχω μια εμπειρία σε τουριστικό γραφείο γύρω στα 25 χρόνια. Καταρχήν, Δήμαρχε, νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά. Τόσο καιρό λέμε κάτι για τη Φλόρινα. Επιτέλους, νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Έχουμε ένα μπούσουλα και πάνω σε αυτό θα πορευτούμε όλοι. Αλλά το πιο βασικό είναι εμείς σαν τοπικοί κάτοικοι, επιχειρηματίες αυτής της πόλης και αυτή του νομού, γιατί δεν πιάνει μόνο το νομό. Εγώ θα πω ότι και τα Βαλκάνια υπόθηκε από αρκετούς εδώ μέσα. Να ξεκινήσω λίγο πρακτικά πράγματα. Θέλω να φέρουμε ένα 7ήμερο ειδικό τουρισμό. Επειδή έχουμε ασχοληθεί λίγο σαν τουριστικό γραφείο, παίρνουμε από Θεσσαλονίκη τον κόσμο, το φέρνουμε στη Φλόρινα και για 7 μέρες θα είναι στη Φλόρινα. Πρώτα θέλουμε ένα ξεναγό. Δεν υπάρχουν ξεναγοί πιστοποιημένοι. Δεύτερον, συνογή βουνού για αυτά. Πουλιών, να πούμε το περισσότερο διάστημα μένανε στη Πρέσπα. Από εκεί όμως πήγαμε Αλβανία, πήγαμε Οχρίδα, πήγαμε Μοναστήρι. Δηλαδή το 7ήμερο δεν μπορείς να τον κρατήσεις τον άλλο μόνο στη Φλόρινα. Αλλά πρέπει να δούμε τη Φλόρινα σαν ένα δίκτυο που εδώ θα είναι η έδρα και όλα αυτά που υπόθηκαν, γαστρονομικός, όλα αυτά που λέμε. Το ότι υποδομές, όπως είπε ο κ. Παυλίδης, και πολλά πράγματα πρέπει να γίνουν. Να πω ένα απλό παράδειγμα από τη Βουλγαρία. Πηγαίνοντας στους Αντάνσκι της Βουλγαρίας στο ξενοδοχείο, θα πάρω ένα χάρτη. Μέσα σε μια περιοχή με 50 χιλιόμετρα θα βρω Ινομπίο, θα βρω εκκλησία, θα βρω καταράκτη. Τα πάντα θα υπάρχουν μέσα. Που οι άνθρωποι μέσα σε 15-20 χρόνια έχουν κάνει τόσα πράγματα που τρέχουν. Αναφέρω ένα απλό παράδειγμα, δεν λέω για άλλους προορισμούς, ας πούμε. Το στοίχημα μας είναι, Δήμαρχε, οι επιχειρηματίες. Δηλαδή, τα τουριστικά γραφεία, εξειδικευμένα, οι εστιάτορες, οι ξενοδόχοι, το επιμελητήριο, όλο αυτό εδώ μαζί, πώς θα μπορούμε όλα αυτά να τα βγάλουμε προς τα έξω. Και να έχουμε, δηλαδή, από τη στιγμή που λέμε ότι θα φέρουμε για 4 μέρες το σχολείο, για ένα άλλο πάλι να πω καθημερινά, από την Αθήνα φέραμε πολλά σχολεία με το τρένο που πληρώσανε μόνο 5 ευρώ. Τους πήραμε εμείς με τα πούλμαν από το Αμύνδιο και τους είχαμε για 4 μέρες εδώ. Με 80 ευρώ τα παιδιά ήταν 3 μέρες και με 100 ευρώ 4 μέρες στην Φλόρινα. Με προορισμούς στον Ιφαίο, την Πρέσπα, με έδρα εδώ, τα Ινοποιεία. Νομίζω όλα αυτά πρακτικά μπορούν να γίνουν. Αλλά πρέπει να είμαστε όλοι από κοντά και κάποιος να διευθύνει αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον κύριο Δημητρίου. Ο κύριος Τσουνίδης. Καλησπέρα. Θέλω 2-3 πρακτικά ζητήματα. Ανήκω στο παιδαγωγικό τμήμα του Πανεπιστημίου Φλόρινας. Ήμουνα για χρόνια στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Θυμάμαι... μπόρεσα να κάνω ένα πανεπιστημιακό αγώνα χιονοδρομία στη Βίγλα με συμμετοχή των διαφόρων πανεπιστημίων τότε της χώρας. Ουσιαστικά καλό είναι και είναι σημαντική αρχή αυτή, ο συμμετοχικός σχεδιασμός είναι βασική αρχή στην παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου και της επιστήμης του ελεύθερου χρόνου, που δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι ο πολιτισμός, ο αθλητισμός, διασκέδαση, σημαντικό στον ελεύθερο χρόνο των τουριστών, και η κατανάλωση. Και εκείνη είναι σημαντική, άρα θα πρέπει να υπάρχουν έτοιμα πακέτα σε όλες αυτές τις 4 κατηγορίες του ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή, ουσιαστικά μιλάμε για τον ελεύθερο χρόνο. Τώρα, εκείνο που ήθελα να προτείνω στον Δήμο και σε άλλους φορείς είναι ουσιαστικά 2-3 πραγματάκια. Ένα είναι ότι πέρα από το χιόνι είμαστε και πρωταθλητές στο κρύο, δηλαδή στο πάγο. Και αν ήμασταν στην Αυστρία, γιατί υπόθηκε η Αυστρία, θα έπρεπε να έχουμε ένα παγοδρόμιο με φυσικό νερό, με φυσικό πάγο. Και ουσιαστικά ο φυσικός πάγος μπορεί να δημιουργηθεί και να ενισχυθεί και με άλλες καταστάσεις τεχνητές. Έχουμε στο παιδαγωγικό το τμήμα φυσικής που μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Δηλαδή,
μπορούμε να μπούμε σε μια τέτοια λογική, να δημιουργήσουμε μαζί με το, τις φωτιές και ένα παγοδρόμιο φυσικό όπως υπάρχει ας πούμε στο Μέτσοβο κτλ. Ένα άλλο δεύτερο στοιχείο που θα ήθελα εκεί πέρα τη βοήθειά σας είναι ότι θυμάστε παλιά οι λευκές και πράσινες εβδομάδες. Οι λευκές και πράσινες εβδομάδες ξεκινήσανε από την τότε σοσιαλιστική Γαλλία που ήταν όλα τα έξοδα από το κράτος. Αυτή τη στιγμή προφανώς το κράτος δεν μπορεί να βοηθήσει, άρα έρχονται σχολεία μόνα τους, αλλά εκεί πέρα τώρα υπάρχουν πολλές ιστοσελίδες, κυρίως στα γερμανόφωνα κράτη, τα οποία υποστηρίζουν αυτή τη διαδικασία μετάβασης ενός σχολείου από το αστικό κέντρο σε ένα κοινοδρομικό κέντρο. Εκεί τώρα μπορούμε σε συνεργασία με το παιδαγωγικό δημοτικής κτλ. Να μπούμε σε μια τέτοια λογική, δηλαδή να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε, βέβαια εκεί στην αρχή δεν θα πρέπει να είναι ο πρώτος παράγοντας το κέρδος. Δηλαδή θα πρέπει να είναι μια λογική τιμή που μπορεί να προσελκυθεί το συγκεκριμένο σχολείο, δηλαδή να παραχθούν οι εκπαιδευτές εκεί κτλ. Κτλ. Και εκείνο που είναι σημαντικό στην παιδαγωγική του ελεύθερου χρόνου, που είπαμε πιάνει τουρισμό αλλά και όλους τους άλλους κλάδους, δηλαδή αθλητισμό, πολιτισμό, διασκέδαση και κατανάλωση, είναι ότι υπάρχουν άπειροι συνδυασμοί μεταξύ τους. Δηλαδή μπορεί για παράδειγμα σε ένα συνέδριο να έρθει το κρασί και να γίνει γευσυγνωσία. Μπορεί ας πούμε σε ένα χιονοδρομικό αγώνα να υπάρχει μια γευσυγνωσία. Δηλαδή υπάρχουν άπειροι συσχετισμοί μεταξύ αυτών των τεσσάρων παραγόντων, δηλαδή κατανάλωση, διασκέδαση, αθλητισμός, πολιτισμός. Ήθελα επίσης να κλείσω με το πολύπαθο κολυμβητήριο, που το κολυμβητήριο τώρα... Ένα άλλο χαρακτηριστικό μιας τέτοιας περιοχής εδώ πέρα είναι ότι δεν έχουμε πολλές σάουνες. Είναι τα δύο ξενοδοχεία που προσφέρουν τις σάουνες. Δηλαδή υπάρχει ένας τουρισμός που έρχεται και με αυτή τη λογική, δηλαδή να πάει στα άκρα, δηλαδή να βγει έξω στο χιόνι, να κυλιστεί και να μπει στη σάουνα και να δει άμα θα αντέξει αυτές τις δύο ακραίες θερμοκρασίες. Άρα... Εγώ θα έλεγα με τη δικιά σας υποστήριξη να κάνουμε κάποιες ομάδες εργασίες σε συγκεκριμένα ζητήματα για να μην έχουμε έτσι μια διάχυση πολλών και είμαι στην διάθεσή σας για αυτήν τη βοήθεια. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τοσουνίδη. Κυρία Χατζηχρήστου, έχει το λόγο. Καλησπέρα και από μένα. Ολυμπία Χατζηχρήστου από τη Λέσχη Πολιτισμού Φλόρινας. Πολύ ενδιαφέρουσα η πρωτοβουλία, μακάρι να αποδώσει καρπούς. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο μέρος της πρωτοβουλίας ανήκει στους συλλόγους της πόλης. Προβολής θεμάτων της πόλης μας, προσπαθούμε να τα διατηρήσουμε στον χρόνο. Αναφέρθηκε ο Θόδωρος Αγγελόπουλος. Ήδη προ-κορονοϊού είχαμε υποβάλει προτάσεις στον Δήμο σχετικά με την δημιουργία ενός φεστιβάλ βαλκανικού κινηματογράφου. Εν ώψη των 10 ετών από τον θάνατο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου προσπαθήσαμε και ετοιμάσαμε ένα αφιέρωμα στο Θεόδωρο Αγγελόπουλο που δεν είχε να κάνει μόνο με το έργο του, είχε να κάνει και με τη σύνδεση της Φλόρινας με το έργο του Θεόδωρου Αγγελόπουλου. Πήγαμε στα διάφορα σημεία με παλιούς συνεργάτες του όπου γίνανε γυρίσματα. Έχουμε υλικό ήδη από παλιά που θεωρούμε ότι μπορεί να αξιοποιηθεί στη δημιουργία ενός διαδραστικού χάρτη για κάποιον επισκέπτη ο οποίος θέλει να γνωρίσει την πόλη μέσα από τις ταινίες του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Δεν είναι δυνατόν αυτή η κάλυψη, το κενό να καλύπτεται μόνο από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Πρέπει να έχει την δυνατότητα κάποιος τουρίστας, είτε είναι από την Ελλάδα είτε είναι από το εξωτερικό, να μπαίνει στην ιστοσελίδα του Δήμου και να μπορεί να πάρει τις σχετικές πληροφορίες. Αυτό τουλάχιστον πιστεύουμε. Παραπέρα, κύπελο φωτιάς στο Σκάκι. 20 χρόνια κάνουμε το κύπελο φωτιάς. Έρχονται οι καλύτεροι σκακιστές από όλη την Ελλάδα. Φέτος κάναμε το 2022 άνοιγμα και στα Βαλκάνια. Γίνεται παράλληλα με τις φωτιές της Φλόρινας για να μπορούμε να έχουμε καλύτερη σύνδεση με τον τόπο, με την πόλη, με την επισκεψιμότητα.
Ένα άλλο θέμα που θα ήθελα να θίξω είναι οι συλλογές που υπάρχουν στο Λαογραφικό Μουσείο, όχι μόνο της Λέσχης Πολιτισμού, αλλά και σε άλλους συλλόγους. Είμαστε εθελοντές, αφιερώνουμε χρόνο από τη δουλειά μας προκειμένου να είναι επισκέψιμες αυτές οι συλλογές. Τι θα γίνει όμως με τη συντήρησή τους? Απαιτείται μεγάλο κόστος. Δεν μπορεί να ανήκει μόνο στην πρωτοβουλία του ιδιωτικού φορέα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε. Και το λέω το πρέπει γιατί είναι πολύτιμο και αυτό το προϊόν που έχει διατηρηθεί μέχρι τώρα. Αυτά. Σας ευχαριστώ. Σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Χατζηχρήστου. Η κυρία Στόικου. Καλησπέρα. Εκπροσωπώ το Πολιτιστικό Σύλλογο Αλώνων. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο ποταμός Σακουλέβας ξεκινάει από το χωριό μας. Για όσους δεν το ξέρετε. Έχουμε ένα γεφύρι πέτρινο, το μοναδικό στο ποταμό Σακουλέβα, που αν δεν κάνουμε κάτι να διατηρηθεί, σε λίγα χρόνια θα γκρεμίσει και είναι κρίμα. Αφού μιλάμε για πολιτισμό, δεν άκουσα τίποτα για τα χωριά γύρω-γύρω. Μιλάμε μόνο για την πόλη και είναι κρίμα. Γιατί και τα χωριά πρέπει να τα εντάξετε στα προγράμματα της πόλης. Γιατί ό,τι πληρώνουν, ό,τι υποχρεώσεις έχουν οι κάτοικοι της Φλόρινας, έχουν και τα γύρω τα χωριά. Μπορώ να πω και λίγο περισσότερο από τους κατοίκους της πόλης. Έχουμε το χιονοδρομικό. Ακούσαμε και το χιονοδρομικό. Το χιονοδρομικό το βλέπουμε από το χωριό μας. Έχουμε ένα δρόμο που ένας επισκέπτης που είναι στη Φλόρινα που μένει στο Αρμενοχώρι, που μένει στο Κάμπο, μέσα, ακριβώς δεν έχω χρονομετρήσει, αλλά νομίζω ότι σε 10 λεπτά, σε ένα τέταρτο, είναι στο χιονοδρομικό της Βίγλας. Είμαστε μέσα στη Χαράδρα, που έχουμε δάσος, φυσικό, όχι πεύκα, είναι δρύνο το δάσος μας, είναι με μονοπάτια, είναι που μπορεί... Αυτό που θέλετε να κάνετε για δρόμους, μπορεί να γίνει με ποδήλατο, μπορεί να γίνει με άλογα, μπορεί να γίνει για οτιδήποτε. Και είμαστε τόσο κοντά στη Φλόρινα, 10 λεπτά από την πόλη. Έχουμε τόσο ωραίο δάσος, τόσο ωραίο... Δηλαδή και χειμερινό τουρισμός μπορεί να γίνει και καλοκαιρινός προορισμός. Πριν από χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα σας γελάσω, μπορεί 20, μπορεί 30, είχε υποθεί κάτι για έναν οδοντωτό που μπορεί να γίνει. Ένα οδοντωτό τρενάκι που να ξεκινάει από την εκκλησία μας του Αγίου Γεωργίου και να καταλήγει στη Βίγλα. Αυτό το ακούω, μπορεί και από να ήμουν 20 χρονών. Δηλαδή, υπάρχουν τόσα πολλά που μπορούν να γίνουν. Αλλά εγώ στεναχωρέθηκα πάρα πολύ, γιατί άκουσα μόνο για την πόλη μέσα. Δεν είναι κρίμα αυτό, κύριε Δήμαρχε. Και δεν απευθύνομαι μόνο σε εσάς και στους προηγούμενους δημάρχους που πέρασαν. Γιατί αν θείτε και επισκεφτείτε τα χωριά μας πλέον, όλοι προσπαθούν να κατέβουν στη πόλη. Και είναι κρίμα. Πρέπει με κάποιον τρόπο να φέρουμε την νεολαία στα χωριά. Γιατί ο πρωτογενής τομέας, κακά τα ψέματα που ασχολούμαι εγώ ασχολούμαι με το πρωτογενή τομέα, εγώ νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι ο πιο αδικημένος σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ακούμε για τουρισμό, γιατί ακούμε για ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Δεν ακούμε, γιατί να μην γίνει όπως που γίνονται στα άλλα τα κράτη ένας... βλέπουμε στη τηλεόραση ότι μονάδες γίνεται σαν... Ακριβώς, ναι, ας πούμε, γιατί δεν άκουσα εγώ να ενταχθεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, τα νέα μας τα παιδιά, πώς θα τα κρατήσουμε στα χωριά? Δεν είναι κρίμα τα χωριά μας που έχουν ερημώσει? Δεν είναι κρίμα? Αυτό ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, η κυρία Γκόγκου. Καλησπέρα σε όλους. Ονομάζομαι Τριανταφυλιά Γκόγκου. Είμαι αναπληρώτρια προϊσταμένη των προστατευόμενων περιοχών Δυτικής Μακεδονίας και του Εθνικού Πάρκου Πρεσφών. Εργάζομαι 10 χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, προσπαθώντας για την τουριστική προβολή και άλλα 15 χρόνια για το Εθνικό Πάρκο Πρεσφών. Δεν είναι απλώς μία δουλειά.
Είναι κατάθεση ψυχής που κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή την απομακρυσμένη και δυσπρόσιτη περιοχή. Με δίκτυο συγκοινωνίας μία φορά την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη συγκεκριμένα, για να πάει κάποιος στην Πρέσπα, και ανύπαρκτο δίκτυο συγκοινωνίας για τη σύνδεση της Φλόρινας με την Καστοριά. Να πω καταρχήν ότι ήρθα μετά τη δουλειά εδώ. Δεν εκπροσωπώ την υπηρεσία μου σήμερα επίσημα, μια που δεν μας στάλθηκε το ερωτηματολόγιο ούτε πρόσκληση. Πιθανόν δεν γνώριζε κανείς τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής που ανήκει στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Γι' αυτό ήθελα να μιλήσω, για να σας συστήσω ή να υπενθυμίσω σε κάποιους αυτή την υπηρεσία. Η Φλόρινα για μας, γενικότερα η περιοχή, η ευρύτερη περιοχή, αυτό που κυρίως έχει, το πιο δυνατό στοιχείο της, είναι το τοπίο, το φυσικό περιβάλλον. Δεν θα χαρακτηρίσω, δεν θα κάνω κριτική σε ό,τι προαναφέρθηκε. Θα ήθελα μόνο να ζητήσω ότι μία διαβούλευση καλά είναι να γίνεται εγγράφος, γραπτά, για να μπορεί ο καθένας να καταθέσει τις προτάσεις του εγγράφως. Θα μπορούσα να μιλάω μέχρι αύριο για τα θετικά που ακούστηκαν ή για τα αρνητικά και για τις παρατηρήσεις που έχουμε σαν υπηρεσία, εκπροσωπώντας τη επίσημα. Δεν θα μπω σε προφορικές παρατηρήσεις. Γενικά θα έλεγα ότι χρειάζεται βραχυπρόθεσμος και μακρυπρόθεσμος σχεδιασμός για τον τουρισμό στην περιοχή, με έμφαση κυρίως στις υποδομές. Ωστόσο, μέχρι που να γίνουν όλα αυτά, χρειάζονται μικρά βήματα. Αναζητήστε λίγο. Συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, μια που τον βλέπω ότι με παρακολουθεί τόσο πολύ, έτσι, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μπράβο για την πρωτοβουλία και για όλη την διοργάνωση. Αναζητήστε λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, ποιες υπηρεσίες, ποιοι φορείς θα ήταν αυτοί που θα μπορούσαν να στηρίξουν μικρά βήματα στην αρχή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάρου. Καλησπέρα σας. Να σας χαιρετήσω. Είμαι ο Μάρου Μιχάλης, ο πρόεδρος Μαρτυρικής Κοινότητας Δροσοπηγής. Εδώ και τόσο καιρό, από το 19, που λέμε για αθλητισμό, μήπως θέμε και οι Φλωρινιώτες. Κάνω ερώτηση προς όλους σας. Γιατί λέμε, γίνονται οι αγώνες πανελλαδική ποδηλασίας και ήτανε να γίνουν πανελλήνιοι. Αλλά δυστυχώς, όπως είπα, μερικοί 5.000 κλίνες. 235 κλίνες δεν έχει η Φλόρινα για να καλύψει τα παιδιά που θέλουν να αγωνιστούν. Και μαζεύονται μόνο εκεί στον αγώνα, είναι μόνο ο δήμαρχος, οι βουλευτές, οι πρόεδροι και τίποτα άλλο, καθόλου κόσμος. Και μόνο οι αθλητές που έρχονται και τρέχουν. Είναι από όλη την Ελλάδα. Κανένας δεν έρχεται. Δεν έρχεται. Γιατί ο Φλωρινιώτης, γιατί δεν πρέπει να έρθει στις κερκίδες να χειροκροτήσει, να κεράσει κάτι? Δυστυχώς είναι και γίνεται χορηγία. Ευτυχώς που ο κύριος Παυλίδης έφυγε, το εστιατόριο του Κώστα που τροφοδοτεί τους αθλητές, χορηγία, δηλαδή με χορηγία. Και ο Δήμος και η Περιφέρεια που προσπαθούν να διατηρήσουν τα μονοπάτια για τους αγώνες με τα ποδήλατα και για το περιβαλλοντολογικό. Από τον Νοέμβριο μέχρι Οκτώβριο ήρθαν 3 σχολεία. Περπατάνε στα μονοπάτια, περιβαλλοντολογικό βέβης. Είναι. Αλλά δεν έρχεται κανένας. Όλοι μιλάμε, κατακρίνουμε. Ελάτε, χειροκροτήστε. Τίποτα δεν κάνετε. Όχι μόνο να θίγουμε και να λέμε. Και κάτι άλλο, θα παρουσιάσω μια κατάσταση, τα γνωρίζει. Είμαστε μαρτυρική κοινότητα, 4 Απριλίου του 44, ούτε ένας έρχεται. Με κάλεσαν καλάβρητα παντού. Ο κόσμος ο απλός με ευχαριστούσε για τη τιμή. Εδώ κανένας τίποτα. Ενδιαφέρθηκε κάποιος? Δηλαδή, σε εισαγωγικά, με το δήμαρχο, με την περιφέρεια, που είμαστε λίγο γνωστοί, να πούμε παραπάνω, ή με μερικούς ανθρώπους που είναι χορηγοί,
επειδή το γουστάρουν, συγγνώμη για την έκφραση, ναι, έρχονται πάνω και δεν γίνεται τίποτα. Πέντε παλιά γεφύρια έχουμε. Καμπαναριό, το ολοκαύτωμα του χωριού είναι παλιό. Πού είναι τόσα χρόνια? Όλοι είμαστε εδώ. Εγώ πρόεδρος κοινότητας, ο άλλος είναι πρόεδρος, ο άλλος είναι σε σύλλογο. Για πέστε μου. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Μάρο. Ο κύριος Κολοκοντές. Καλησπέρα και από μένα. Καταρχάς, για να αποδώσουμε τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, γιατί τέτοια εκδήλωση δεν έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Αυτή η χώρα είναι σαν να έπαθε μία ανακοπή κάπου το 2010, τότε με την κρίση. Ήρθε μετά και ο COVID και ξαφνικά όλα σταμάτησαν να λειτουργούν. Το θέμα είναι, όταν κάνουμε κάποιες τέτοιου είδους έρευνες, ποια είναι η θετικότητα πίσω από την έρευνα, κατά πόσο αξιοποιούμε παρελθοντικές μελέτες και κατά πόσο μπορούμε να δούμε ποιο είναι το πρόβλημά μας στο παρόν και πώς μπορούμε να το λύσουμε. 300 με 600 ερωτηματολόγια είναι μια χαρά. Δεν είναι πρόβλημα τα ερωτηματολόγια. Είναι καλό το στατιστικό τους πλήθους για το μέγεθος της πόλης. Άλλο είναι τα προβλήματα. Κάποτε αυτή η πόλη είχε 12.000 κατοίκους και 4.000 φοιτητές. Πού είναι σήμερα αυτοί οι 4.000 φοιτητές? Όταν χάνονται τμήματα πανεπιστημιακά, προφανώς, αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να το λύσει ο Δήμος. Άρα, καλώς ο Δήμος κάνει τη σημερινή εκδήλωση και μπράβο όπως είπα πριν, αλλά λείπουν και άλλες αρχές. Ο Δήμος μπορεί να πιέσει μέχρι ένα σημείο και μπορεί να μιλήσει μέχρι ένα σημείο. Υπάρχει και η περιφέρεια, υπάρχουν και οι βουλευτές, υπάρχουν και άλλοι που θα πρέπει να εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία. Και όλοι αυτοί που θα πρέπει να εμπλακούν θα πρέπει να πιέσουν για να γίνουν ιδέες που ακούγονται εδώ μέσα. Ακούστηκαν ιδέες για παγοδρόμια, ακούστηκαν ιδέες για χειμερινό τουρισμό, ακούστηκαν ιδέες για χιονοδρομικό τουρισμό. Όντως, από παλαιότερες μελέτες ταυτοποιείται ο τουρισμός της Φλόρινας ως χιονοδρομικός χειμερινός. Θα μπορούσε να γίνει ετήσιος? Ναι, αν επεκταθεί ως αθλητικός φυσιολατρικός. Βεβαίως και θα μπορούσε. Είναι ο τουρισμός της Φλόρινας εινοποιητικός τουρισμός? Γιατί μιλάμε, για την πόλη ή για τον ομό? Προφανώς εινοποιητικός τουρισμός ούτε είναι, ούτε ο εινοποιητικός τουρισμός μπορεί να εξασφαλίσει ικανοποιητικό τουρισμό σε μια περιοχή. Άρα, τι μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή? Να δηλώσουμε σλόγγαν για την πόλη της Φλόρινας? Ωραία, πολύ εύκολο. Χιόνια, φωτιές, ζεστές καρδιές. Να σλόγγαν για την πόλη της Φλόρινας. Τι μας ενδιαφέρει? Να δηλώσουμε σλόγγαν για τον ομό? Ωραία. Φύση, ιστορία, πολιτισμός. Αξιοποιεί την ιστορία του αυτός ο τόπος? Αυτός ο τόπος είναι πληγωμένος από την ιστορία του και μαλωμένος με την ιστορία του. Υπάρχουν πολλές μελέτες που γίνονται αυτή τη στιγμή στο Πανεπιστήμιο που ακριβώς εστιάζουν σε αυτό το γεγονός. Θα μπορούσε όμως να αξιοποιήσει αυτό το γεγονός. Θα μπορούσε να αξιοποιήσει την ιστορικότητά της η πόλη της Φλόρινας και τα ιστορικά της κτίρια. Θα μπορούσε η Φλόρινα να γίνει ένας πολύχρωμος τουριστικός προορισμός. Να βάψει τα κτίρια της αφού έχει καλό τεχνών και να τα κάνει πολύχρωμα και με λουλουδάκια και με σχηματάκια και με γκράφιτι. Πολύ ωραία. Να ξεχωρίζει από τις άλλες πόλεις γιατί? Γιατί θα έχει όλα τα κτίρια της διαφορετικά βαμμένα. Επιτρέπεται ή κολλάει σε νομοθεσίες αυτό το πράγμα? Θα μπορούσαμε να γκρεμίσουμε τα κτίρια που χάσκουν και να φτιάξουμε αυτά που δεν χάσκουν? Θα μπορούσαν κάποια από αυτά να αγοραστούν από δημοσίους φορείς και να αξιοποιηθούν ως μουσεία? Αυτά όλα τα πράγματα θέλουν χρήματα και δεν αφορούν μόνο το Δήμο της Φλόρινας. Είναι πέρα από τη Φλόρινα. Όταν κάποιος έρθει εδώ πέρα και μπει από τον κύκλο και πάει στον δρόμο, όλη την Παύλου Μελά και στο πεζόδρομο, θα βλέπει ένα μαγαζί ανοιχτό, ένα μαγαζί κλειστό. Ποιο είναι το πρόβλημα της Φλόρινας αυτή τη στιγμή? Η έλλειψη επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχει επιχειρηματικότητα στη Φλόρινα.
Δεν υπάρχει τάση καινοτομίας. Δεν υπάρχουν ιδέες. Ο κόσμος πρέπει να μάθει να διαμορφώνει ιδέες, να διαμορφώνει καινοτομικότητα, να διαμορφώνει διαφορετικότητα. Θα πρέπει να μην φοβάται την επιχειρηματικότητα. Μετά τις κρίσεις που είπαμε, του COVID και του 2010 την οικονομική, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η πόλη έχει πρόβλημα επιχειρηματικότητας. Άρα, πώς θα κάνουμε την πόλη μας όμορφη? Καταρχάς, θα πρέπει να βλέπει αυτός που έρχεται μαγαζιά. Ένα. Αυτή τη στιγμή η Φλόρινα είναι ένας διαμεσολαβητικός σταθμός. Μεσολαβεί ανάμεσα στο να πάει κάποιος στον Ιμφαίο, να πάει κάποιος στις Πρέσπες. Okay. Κάποτε μιλούσαμε να κάνουμε ένα δίπολο Φλόρινας Καστοριάς. Η Καστοριά απέκτησε το δρόμο της. Η Φλόρινα δεν έχει ακόμα κάθετους άξονες. Δεν έχει δημιουργηθεί άξονας ο οποίος να συνδέει τη Φλόρινα με τις Πρέσπες. Οι δρόμοι αυτοί είναι άθλοι για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Αυτό το οποίο λοιπόν λείπει είναι η υποδομή και είναι και η επιχειρηματική κουλτούρα. Αυτά πρέπει να καλλιεργηθούν στη Φλόρινα. Το να βρούμε brand names, το να πούμε για city breaks και άλλες όμορφες εκφράσεις, ξενόγλωσσες, και να εντυπωσιάσουμε, δεν λέει κάτι. Επίσης, δεν είδα στην έρευνα να γίνεται βιβλιογραφική αναφορά σε παλαιότερες μελέτες. Πολλά πράγματα από αυτά που αναφέρατε έχουν υποθεί πριν από 15 και 20 χρόνια, σε μελέτες που είναι δημοσιευμένες. Άρα, θα ήταν καλό, όταν κάτι ξεκινάμε, να έχουμε τη θετική πρόθεση του τι θα κάνουμε, αλλά να στηριζόμαστε στις βάσεις των θεμελίων. Τι υπάρχει, πού μπορούμε να πατήσουμε, υπάρχουν άλλες μελέτες, πώς μπορούμε να τις αξιοποιήσουμε. Όλοι έχουν μια θετική πρόθεση. Ο καθένας πρέπει να συμβάλλει θετικά σε αυτό που γίνεται. Άλλο πράγμα είναι ρωτώ τους επισκέπτες και άλλο πράγμα είναι ρωτώ τους κατοίκους. Αν ακούσετε τους επισκέπτες να λένε τις απαντήσεις τους, θα δείτε ότι είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που θα σας δώσουν οι κάτοικοι. Οι κάτοικοι έχουν μια άλλη διαμορφωμένη εικόνα για το τόπο τους. Αν θέλετε και συναισθηματικά. Οι επισκέπτες θα πούν άλλα πράγματα. Οι επισκέπτες θα πούν ότι είναι το νηφαίο ο τουριστικός προορισμός, ότι είναι οι Πρέσπες, ο Άγιος Αχίλλειος ο τουριστικός προορισμός. Θα πούν άλλα πράγματα. Θα πούν το χιονοδρομικό κέντρο ως τουριστικό προορισμό. Αξιοποιούνται οι λίμνες. Έχουμε κοπηλασία. Να, μη είπε ο κύριος Τσουνίδης για παγοδρόμιο. Έχουμε παγοδρόμιο. Έχουμε ορειβασία. Τι ακριβώς έχουμε? Αυτά τα πράγματα, αν τα έχουμε, ας τα αναδείξουμε. Και αν δεν τα έχουμε, ας τα αποκτήσουμε. Έχουμε κατάλληλους συλλόγους. Έχουμε την περίπτωση του ΞΥΦ ή ποιος άλλος ο σύλλογος τέλος πάντων ασχολείται με την ξυφασκία, γιατί δεν τους ξέρω κιόλας ακριβώς ποιοι είναι. Όλοι αυτοί μπορούν να αξιοποιηθούν όσον αφορά την εξωστρέφεια. Πού σταμάτησε η εξωστρέφεια της Φλόρινας? Κάπου στο 2008. Μέχρι τότε πήγαινε στη Γερμανία, από εδώ, από εκεί, στην Αγγλία, σε διάφορες παρουσιάσεις, εκθέσεις, τις επιδείξεις της περιοχής. Από εκεί μετά τι γίνεται? Να, ξεκινάει ο Δήμαρχος. Ωραία. Μπράβο λοιπόν στο Δήμαρχο. Πού είναι οι υπόλοιποι φορείς? Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ο Δήμαρχος? Μπορεί ο Δήμαρχος να αλλάξει την νομοθεσία για το αν μπορούμε να αποχαρακτηρίσουμε κάποια κτίρια, να τα κατεδαφίσουν, να τα χρωματίσουν, να τα κάνουν, να τα ράνουν? Προφανώς εδώ πέρα υπάρχουν άλλοι που πρέπει να πάρουν αποφάσεις. Πιο πάνω. Έτσι. Ο καθένας το μετερίζει του μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Μακάρι να συμβάλλει. Αλλά να προσέχουμε λίγο το παρελθόν, να έχουμε μια συνέχεια και να προσέχουμε πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε αυτή τη συνέχεια. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης, τελευταίος. Εγώ δεν θα αναφερθώ τόσο στο πρόγραμμα. Τα είπατε με λεπτομέρειες. Και οι παρατηρήσεις που έκαναν ήταν οι περισσότερες εύστοχες. Εγώ θα αναφερθώ σε πρακτικά θέματα. Για να γίνουν όλα αυτά για την ανάπτυξη του τουρισμού, πρέπει να υπάρχει πρόσβαση, είπε ο προηγούμενος ομιλητής, με τα εθνικά δίκτυα. Είμαστε η μόνη πόλη στην Ελλάδα που δεν έχουμε πρόσβαση. Έχουμε την παγκόσμια πρωτοτυπία να μας κάνουν ένα καινούριο δρόμο και να μακραίνει ο δρόμος κατά 40 χιλιόμετρα.
Όπου γίνεται καινούριο δρόμο, μικραίνει η απόσταση. Εμάς μας κάνα καινούριο δρόμο την Εγνατία και η απόσταση μεγάλωσε κατά 40 χιλιόμετρα. Με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούμε πάλι τον παλιό δρόμο. Να μιλήσουμε για το δρόμο προς Πρέσπα. Εμείς έχουμε συνηθίσει τη διαδρομή, εγώ κατάγομαι από την Πρέσπα. Την έχουμε συνηθίσει τη διαδρομή. Ο ξένος φτάνει ζαλισμένος στην Πρέσπα. Κάνει να ξεζαλιστεί 2-3 ώρες και μετά γυρίζει πάλι στη Φλόρινα ζαλισμένος. Αυτό ακριβώς ισχύει, είναι και για γέλια. Λοιπόν, τόσα χρόνια δηλαδή δεν μπορούσε να γίνει μια πρόσβαση. Η πρόσβαση δηλαδή για Πρέσπα, αντί μία ώρα να γίνει μισή ώρα. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Να σας πω κάποια στοιχεία που μπορούν να φέρουν άμεσα τουρισμό. Μέχρι το 1967 λειτουργούσε στη Πρέσπα Τελωνείο με την πρώην Ιουγκοσλαβία. Από το 60 μέχρι το 67 οι κάτοικοι και των δύο χωρών πηγαίνανε με μεθοριακές ταυτότητες ένθεν και έθεν. Μετά από 60 χρόνια δεν μπορούμε ούτε αυτό να το κάνουμε. Έγινε κάποιες προσπάθειες πριν 3-4 χρόνια να επαναλειτουργήσουν το Τελωνείο, να ανοίξουν τα σύνορα. Δεν είναι καινούρια σύνορα. Υπήρχε Τελωνείο. Στα 40... Ναι, τι μπορεί η Μακεδονία τώρα, ναι. Λοιπόν, στα 40 χιλιόμετρα από την Πρέσπα είναι η Οχρίδα. Στα 40 λεπτά, συγγνώμη. Είναι η Οχρίδα, περίπου και 40 χιλιόμετρα. Στα 10 χιλιόμετρα υπάρχει μια πόλη 15.000 κατοίκων από τα σύνορα, το Ρέσεν. Λοιπόν, η Οχρίδα έχει 500.000 τουρισμό, μισό εκατομμύριο το χρόνο. Από τις 500.000 τουρίστες, εάν υπήρχε το Τελωνείο, οι 100.000 θα επισκέπτονταν τη Πρέσπα και τη Φλόρινα. Απλά πράγματα. Κάτι άλλο να σας πω. Μέχρι τη δεκαετία του 80 λειτουργούσε το τρένο από Μοναστήρι Φλόρινα. Εκείνα τα χρόνια, όταν γινόταν λαϊκή Τετάρτη και Σάββατο, ερχόταν 3.000 άτομα από εκεί και ψωνίζαν. Δεν έμενε στους πάγκους και στα μαγαζιά τίποτα. Την επόμενη μέρα έπρεπε να κάνουν προμήθειες. Εμείς, αντί να αναβαθμίσουμε αυτό το πράγμα, τι κόψαμε αυτή τη γραμμή. Για ποιο λόγο να μην επαναλειτουργήσει, αν μιλάμε για τουρισμό, η διπλανή πόλη αυτή που είναι 30 χιλιόμετρα, έχει 120.000 πληθυσμό. Στα 40 χιλιόμετρα υπάρχει άλλη πόλη με 50.000 πληθυσμό. Δηλαδή, γιατί να μην κάνουμε τα απλά, να επαναλειτουργήσουμε τη γραμμή, να επαναλειτουργήσουμε το Τελωνείο. Αυτά είναι στοιχεία που μπορούν να φέρουν άμεσα και όλα αυτά που αναφέρατε προηγουμένως να εφαρμοστούν. Η κυρία από τα άλλα ανέφερε για ένα οδοντοτό. Σας ενημερώνω ότι ο οδοντοτός σιδηρόδρομος υπήρχε από τη Φλόρινα μέχρι τα Άλωνα πριν 100 χρόνια. Και από τα Άλωνα συνέχιζε τελεφερίκ μέχρι το Πισοδέρι, μέχρι την εκκλησία του Πισοδερίου. Ο σταθμός ήταν εκεί που ανέφερε στην εκκλησία. Από εκεί γινόταν μεταφόρτωση σε τελεφερίκ και πήγαινε. Αυτά γινόταν το 17, το 18. Πριν 105 χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γεωργιάδη. Δήμαρχε. Πριν δώσω το λόγο στον κύριο Αναστασιάδη, θέλω να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας. Αποδεικνύεται και από την προσοχή που δώσαμε και σε όσα είπατε στις προτάσεις σας ότι όλοι έχουμε τις ίδιες αγωνίες, τους ίδιους προβληματισμούς. Είναι μια αρχή. Προσπαθούμε να αναδείξουμε την περιοχή μας. Αν θέλετε την άποψή μου, όλοι έχετε δίκιο. Απλά πρέπει να βρούμε τρόπους. Και τους τρόπους τους βρίσκουμε έναν-έναν. Δηλαδή και πρόσβαση, ας πούμε, με την Εγνατία προσπαθούμε να βρούμε. Υπάρχει μια εξέλιξη μελετών. Υπάρχουν κάποια πράγματα που γίνονται. Προσπαθούμε να κάνουμε τη σιδηροδρομική σύνδεση με τη Βόρεια Μακεδονία, με την Αλβανία, που πρέπει να γίνει από εδώ πέρα, ανεξάρτητα από το τι λένε κάποιες μελέτες ή που μας παρουσιάζουν κάποιες μελέτες. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε ένα σημείο. Στόχος όλων είναι η ανάδειξη του Δήμου μας και σε αυτό πρέπει να φροντίσουμε όλοι. Η εξωστρέφεια και η συνέργεια είναι αυτή που θα μας βγάλει από αυτό το τέλμα που είμαστε.
Είναι ένα πρώτο βήμα, συμφωνώ, δεν είναι μεγάλο. Αλλά αν ακολουθήσουν άλλα 3-4, μετά θα αρχίσουν και τα άλματα. Εκεί θέλω να τελειώσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Και θα κλείσει ο κύριος Αναστασιάδης. Εγώ δεν θα απαντήσω. Μου έκανε εγώ, θα ήθελα, εγώ μπορώ να κάνω μια μικρή παρέμβαση που έχω σημειώσει τα πράγματα επιτρέπεις, και αισθάνομαι υποχρεωμένη να τα πω. Δώρα, αν μου επιτρέπεις. Εγώ δεν θέλω να απαντήσω, γιατί τέθηκαν πάρα πολλά και πολύ διαφορετικά θέματα μεταξύ τους. Υπήρξε θυμός από την πλευρά αρκετών συμμετεχόντων σήμερα εδώ, θυμός για την κατάσταση κτλ. Ακούστηκαν ετερόκλητα πράγματα, δηλαδή πράγματα τα οποία δεν σχετίζονται με την πολιτιστική ταυτότητα άμεσα, σχετίζονται έμεσα. Υπήρξε ένας έντονος προβληματισμός για το γιατί, για παράδειγμα, κάποιος να επενδύσει στη Φλόρινα και στον τουριστικό τομέα, αφού δεν γίνονται πράγματα κτλ. Και να σου πω, έχω έρθει και σε μια μηχανή, γιατί νομίζω ότι εμείς δεν είμαστε και αρμόδιοι να απαντήσουμε. Δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα. Να πω μόνο το εξής. Εμείς αυτό που κάναμε μεθοδολογικά στηρίζεται σε επιστημονικά εργαλεία. Δεν αυτοσχεδιάσαμε και δεν θα μπορούσαμε, ακόμη και αν θέλαμε εμείς να αυτοσχεδιάσουμε, δεν θα μας άφηνε η κυρία Ψαθά, η οποία είναι ακαδημαϊκός, εγνωσμένου κύρους, στέλεχος του Εργαστηρίου Τουριστικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το Εργαστήριο Τουριστικού Σχεδιασμού είναι αυτό που έφερε στην Ελλάδα την έννοια του χωρικού branding και marketing. Μέχρι τότε δεν ασχολούμασταν ως χώρα, ως τόποι με αυτού του είδους προσπάθειες. Άρα λοιπόν εμείς αυτό που κάναμε, τα μεθοδολογικά εργαλεία που επιλέξαμε, είναι μεθοδολογικά εργαλεία που ορίζει η επιστήμη. Δεν κάναμε κανένας είδους αυτοσχεδιασμό. Σε ό,τι αφορά στο δείγμα, εμείς κάναμε το ερωτηματολόγιο. Η επεξεργασία, είτε είναι 318, είτε είναι 1228, είναι το ίδιο απλή. Δεν θα μας κούραζε. Δεν ήταν φυγοπονία. Απλά τόσοι ήταν οι συμμετέχοντες. Και ήταν εθελοντικό. Κατά την άποψη τη δική μας, ήταν θετικό το αποτέλεσμα. Δεν ήταν αρνητικό. Σε μια πόλη δεκακάτι χιλιάδων κατοίκων, το ότι μπήκαν 300 τόσοι άνθρωποι και μάλιστα μέσα στις πρώτες 5 μέρες, είναι σημαντικό. Αυτό το δεύτερο θέμα σε ό,τι αφορά στο δείγμα. Το τρίτο θέμα σε ό,τι αφορά στην διαδικασία της διαβούλευσης. Τέθη ένα ζήτημα από μια κυρία που μάλλον έφυγε, είναι στέλεχος στον ΟΦΗΠΕΚΑ από ό,τι κατάλαβα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει μια διαδικασία διαβούλευσης με αλληλογραφία μεταξύ δημόσιων υπηρεσιών. Αυτό δεν είναι, κατά την άποψή μου τουλάχιστον, δεν είναι συμμετοχική μέθοδος. Είναι μια μορφή αλληλογραφία μεταξύ δύο υπηρεσιών. Δεν ξέρω πού θα έβγαζε αυτό το πράγμα. Καλύτερο είναι αυτό. Μακάρι να είχαμε τους χρόνους, τις αντοχές κτλ. Και να κουβεντιάζαμε με τις ώρες. Κλείνω λέγοντας το εξής. Υποτίθεται ότι σήμερα συζητούσαμε για την πολιτιστική ταυτότητα της Φλόρινας. Μοιραία όμως η συζήτηση πηγαίνει στον τουρισμό. Γιατί όπως είπαμε και στο ξεκίνημα, ο πολιτισμός, η πολιτιστική κληρονομιά, η σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία κτλ. Αποτελεί συστατικό μέρος του τουριστικού προϊόντος. Άρα λοιπόν μοιραία παρεκκλίναμε. Έχει παρεκκλίνει άλλωστε και η ίδια μας η δουλειά. Γιατί εμείς υποτίθεται ότι πρέπει να παραδώσουμε ένα παραδοτέο που θα αφορά στην πολιτιστική ταυτότητα αυτή καθ' αυτή. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να υπάρχει μια πολύ πιο αυστηρή ανάγνωση που θα έλεγε: εγώ θέλω να μου φέρετε μόνο την πολιτιστική ταυτότητα. Που είναι η θέση του, λέω ένα παράδειγμα, που είναι η θέση των λαογραφικών συλλογών, που είναι η θέση του Αγγελόπουλου, που είναι η θέση των οικαστικών τεχνών, που είναι η θέση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, και εκεί να το κλείσουμε. Όμως αυτή όντως θα ήταν μια ανάγνωση η οποία θα ήταν πολύ κοντόθωρη και δεν θα βοήθαγε στο τέλος της ημέρας σε αυτό που λέμε συνολική προσέγγιση, ολιστική προσέγγιση. Αυτά εγώ ήθελα να πω. Δεν θέλω να πω τίποτε άλλο. Ακούστηκαν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα. Έχω σημειώσει άπειρα. Θα καθίσουμε να τα δούμε με τις συναδέλφους. Μπορεί να ανατροφοδοτήσουμε λίγο
κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά στο στρατηγικό σχέδιο πρόθεσης, να δούμε ενδεχομένως κάποιες αστοχίες, όπως για παράδειγμα την Εκκλησία της Αγίας Παρασκευής. Μην το απαντήσουμε, δεν χρειάζεται. Να δούμε, γιατί πιθανό να υπάρχουν και αστοχίες, και αμέσως μετά την επόμενη εβδομάδα να το κλείσουμε το παραδοτέο, να το φέρουμε. Αυτά τα πράγματα, εγώ να σας πω από τη φτωχή μου εμπειρία, δεν θέλουν πολύ χρόνο για να γίνουν. Δηλαδή, κάπως πρέπει να βγει ο Δήμος Φλόρινας έξω. Να βγει όμως, αρκεί να μην κάνει ζημιά. Ο τρόπος με τον οποίο θα βγει, αρκεί να μην του κάνει ζημιά. Αλλά πρέπει να βγει. Πρέπει να αποκτήσει μία ταυτότητα, πρέπει να αποκτήσει ένα σλόγγαν, πρέπει να αναπτύξει στοχευμένες πρωτοβουλίες. Άλλος θα αυτοσχεδιάζει. Αυτά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αναστασιάδη. Και συγγνώμη, θα έλεγα στις συναδέλφους να μην απαντήσει καμία. Ωραία. Δεν θα τους αφήσουμε να απαντήσουν. Ευχαριστούμε πολύ όλους για τη συμμετοχή σας. Καλό σας βράδυ.